Σεβασμιότατε Πάτερ και Δέσποτα, Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Μεσογείας και Λευριωτικής κύριε Νικόλε, Πανοσιολογιότατε Άγιε Πρωτοσύγγελε, Πατέρα Δαμασκηνέ, Σεβαστοί Πατέρες, Σεβαστοί Άρχοντες του Τόπου, Κυρίες και Κύριοι, Γονείς και Παιδιά, Χριστός Ανέστη. Σας καλωσορίζουμε στην απόψινή εκδήλωση με θέμα «Γάμος, μυστήριο και καθημερινότητα». Νιώθουμε μεγάλη την ευλογία απόψε και επιτρέψτε μου να πω ότι ίσως είναι μία από τις πιο σημαντικές στιγμές του Γραφείου Νεότητος, η απόψινή βραδιά, μιας και στην πρόσκλησή μας ανταποκρίθηκε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσογείας και Λευριωτικής κ. Νικόλαος. Η βραδιά θα ξεκινήσει με ένα βίντεο το οποίο επιμελήθηκε ο κύριος Αντώνης Δατζάνης, συνεργάτης του Γραφείου Νεότητας, και αφορά το βιογραφικό του εκλεκτού καλεσμένου μας. Στη συνέχεια θα προλογίσει ο διάκονος, πατέρας Δημήτρης Δημητζάκης, διευθυντής του Γραφείου Νεότητας, ενώ αμέσως μετά το λόγο θα λάβει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσογείας και Λευριωτικής. Επιτρέψτε μου να πούμε ότι ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσογείας και Λευριωτικής, κ. Νικόλαος, ήταν εκείνος που το 2010 έδωσε την ευλογία να κάνουμε στο ραδιοφωνικό σταθμό εκπομπή με το βιβλίο του, με τίτλο «Εκεί που δεν φαίνεται ο Θεός», στην οποία συμμετείχαν εκλεκτοί καλεσμένοι, όπως ο Σεβασμιότατος Ποιμενάρχης μας. Αυτή η ευλογία συνεχίζεται ως και σήμερα, 2017, με την εκπομπή «Νεανικές ανησυχίες» και αποτελεί ο ίδιος πηγή έμπνευσης για εμάς. Είχε προσκληθεί για μία συνέντευξη ραδιοφωνική και ο ίδιος μας απάντησε ότι αυτό θα γίνει από κοντά, διότι προτιμούσε να μας βλέπει και να τον βλέπουμε. Νομίζω, Σεβασμιότατε, ότι αυτή η ώρα έχει φτάσει. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους συνδιοργανωτές της απόψινής βραδιάς, την Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερική Ενότητα Χανίων και τον κύριο Απόστολο Βουλγαράκη, τον Αντιπεριφερειάρχη και Πρόεδρο του Πνευματικού Κέντρου που συνδιοργανώνουμε απόψε την εκδήλωση. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Μανώλη Κελαϊδή και την κυρία Σούλα Ζώτου για την άψογη συνεργασία. Να ευχαριστήσουμε την εταιρεία Εικόνιο και τον Αντώνη Τζατζάνη που φρόντισαν για το βίντεο αφιέρωμα στο βιογραφικό του Σεβασμιότατου και φροντίζουν για την αποψινή βιντεοσκοπική κάλυψη της εκδήλωσης. Το γραφείο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως μας, την κυρία Στέλλα Περάκη και τον κύριο Ευστράτιο Χατζηδάκη, διευθυντή του ραδιοφωνικού σταθμού για την άψογη, όπως πάντα, συνεργασία. Τέλος, τον Σεβασμιότατο Ποιμενάρχη μας, που χωρίς την δική του ευλογία, εμπιστοσύνη και αγάπη προς το Γραφείο Νεότητας, απόψε δεν θα γινόταν απολύτως τίποτα. Σας ευχαριστούμε πολύ που παρευρεθήκατε εδώ στην απόψινή μας εκδήλωση. Θα περάσουμε και θα ξεκινήσουμε να δούμε λοιπόν το βίντεο το οποίο έχει ετοιμαστεί και αφορά τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μεσογείας και Λευριωτικής, τον απόψινό μας καλεσμένο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον οικογενειακό, στο οποίο σχεδόν όλοι ήμασταν φυσικοί και η μητέρα μου ήταν φυσικός. Ο πατέρας σας? Ο πατέρας μου ήταν, εμείς του λέγαμε ότι είναι από τις θετικές και εκείνος ήταν από τις αρνητικές επιστήμες. Δηλαδή ήταν, είχε νομική προέλευση και παιδεία. Αλλά αυτό που επικρατούσε ήταν η ατμόσφαιρα αυτού του προβληματισμού πάνω στον τομέα των θετικών επιστημών. Πάει για τις πρώτες μου μεταπτυχιακές σπουδές σε τομέα αστροφυσικής. Είχαμε μια διαφωνία με κάποιους καθηγητές, εγώ ήμουν θεωρητικός, εκείνη ήταν περισσότερο παρατηρησιακή και ξέρετε, συνήθως αυτούς τους χώρους μεταξύ αστείου και σοβαρού δημιουργούνται διάλογοι του τύπου τι είναι ανώτερο, η θεωρητική φυσική ή η πειραματική παρατήρηση.
παιδί είναι κάτι. Το παιδί. Εγώ εργάστηκα 4 χρόνια, 4,5 στο νοσοκομείο παιδών της Βοστόνης. Έχουν φύγει στα χέρια μου, κυριολεκτικά στα χέρια μου, 14 παιδάκια. Στην αγκαλιά μου, επειδή δεν μπορούσαν οι γονείς να τα κρατήσουν. Και με επώδυνος θανάτους, ας πούμε, αν έχει καρκίνο στην υπόφυση, πεθαίνει από ασφυξία, από... είναι πολύ δύσκολη αυτή η θάνατη. Και έχει πόνο η ψυχή μου. Έχει απορία, έχω πληγή, έχω και χαρά όμως και ελπίδα. Ζούσα στο Μετόχι. Στο Μετόχι της αναλήψεως έζησα 14 χρόνια. Στο Παγκράτη. Στο Παγκράτη, στο Βίο. Δεν έβγαινα έξω. Το 2003 βγήκα 6 φορές έξω από την πόρτα. 14 χρόνια δεν πήγα ποτέ στο φούρνο. Έκανα όλη αυτή την προσπάθεια για να κρατήσω ό,τι μπορώ από αυτό. Αυτό τι έγινε, τι σήμαινε. Σήμαινε ότι μέσα στην ψυχή μου διαρκώς έβγαινε ο έλεγχος του κατά πόσο ζω από αυτά τα στοιχεία, αυτά στα οποία, για τα οποία έδωσα τις υποσχέσεις μου. Δεν το κατάφερνα, αλλά το επιθυμούσα. Θέλω λοιπόν να πω και εδώ ότι και ο κόσμος, ας πούμε, δεν θα μπορέσει. Δεν έχεις τα παιδιά σου, έχεις τα προβλήματα, σε απολύουν από τη δουλειά, δεν θα έχεις μέρημνα. Αγωνίζεσαι όμως κατά το δυνατόν, πάσαν την βιωτική να αποθέσεις μέρημνα. Ο αγώνας, λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, έχει μεγαλύτερη αξία από την νίκη. Τι ωραίο πράγμα. Πώς νιώθω και ανέτοιμος. Ούτε όραμα προς αυτή την κατεύθυνση έχω ως τώρα γεννήσει. Ούτε και γνώση της επισκοπικής αποστολής διαθέτω. Ενώ γίνομαι επίσκοπος, συνειδητά επιλέγω ως πρότυπο ζωής αυτό του μοναχού. Αυτού που έχει υποκαταστήσει τη σκέψη με την προσευχή, τα οράματα με τη θυσία, τα επιχειρήματα με τη μακροθυμία. Με αυτόν τον στόχο ξεκίνησα, με τον ίδιο και θέλω να ξοφλήσω το επίγειο χρέος μου. Με αυτήν την κληρονομιά επιθυμώ να ταξιδεύσω στην αιώνια πορεία μου. Εμείς, σε συνεργασία με κάποια μεγάλα νοσοκομεία, μεταξύ των οποίων και το αντικερκυνικό του Αγίου Σάβα, προσπαθούμε στην όλη προσφορά και εργασία που γίνεται μέσα στο πλαίσιο και στο περιβάλλον το θεραπευτικό ενός νοσοκομείου, να αγκαλιάσουμε τέτοιους ασθενείς και να μπορέσουμε να τους παρακολουθήσουμε και να τους συμπαρασταθούμε όταν μετά θα βρεθούν στο σπίτι τους, προσφέροντάς τους και μια κατοίκον φροντίδα ποιοτική και ταυτόχρονα δημιουργώντας και ένα πρόγραμμα ημερήσιας φροντίδας για αυτούς, με μια προοπτική να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και ένα ξενώνα για να τους φιλοξενήσουμε σε κάποια φάση της ζωής τους, που αυτό θα είναι απαραίτητο και η μοναδική λύση ανακούφισης. Ευχαριστούμε πολύ για άλλη μια φορά τον κύριο Αντώνη Τσαντζάνη για την επιμέλεια του βίντεο. Αυτό περιείχε, θα λέγαμε, τις σημαντικότερες στιγμές από τη στιγμή του Σεβασμιωτάτου. Σαφώς και άλλες σημαντικές μελέτες, σπουδές, εργασίες και διακονίες έχει στην ζωή του. Όμως δεν ήταν δυνατόν να τα συμπεριλάβουμε όλα αυτά, καθώς και να τα αναφέρουμε, διότι πολλά, εξάλλου, πολλά δεν θα ήταν κατανοητά σε εμάς. Επομένως, δεν είχε νόημα. Εν πάση περιπτώσει, να συνεχίσω με την αποστολική ρίση που έχω ετοιμάσει για την απόψινή μας ομιλία. «Της αγαπώσει των Θεών, πάντα συνεργεί εις αγαθών». Σεβασμιότατε Πάτρι και Δέσποτα, σεβασμιότατε Άγια Μεσογείας και Λαυρεωτικής κύριε Νικόλαε, πανοσιολογιότατε Πατέρα Δαμασκηνέ, σεβαστοί πατέρες, σεβαστοί άρχοντες του τόπου μας, αγαπητοί μου αδελφοί, ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή
αναφέρει «Της αγαπώση των Θεών πάντα συνεργεί εις αγαθών». Για αυτούς που αγαπούν το Θεό, τα πάντα συνεργούν για καλό. Όλα συνεργούν για καλό, ακόμα και τα δυσάρεστα, ακόμα και αυτά που δεν εξυπηρετούν το συμφέρον μας, ακόμα και αυτά που προκαλούν τη φθορά μας. Εν τέλει, ακόμα και αυτό που προκαλεί τον θάνατό μας. Όλα είναι ο δικός μας προσωπικός σταυρός που συντελεί στην Ανάστασή μας. Αυτό είναι το επαναστατικό μήνυμα της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό την αγαπούμε, γι' αυτό ανήκουμε σε αυτήν, γι' αυτό την ακολουθούμε και είμαστε μέλη του σώματός της, δηλαδή του σώματος του Χριστού. Αυτό το σταυροαναστάσιμο επαναστατικό μήνυμα προσφέρει απόψε ο ποιμενάρχης μας προς την νεότητα του τόπου μας και προτείνει και προτρέπει όλους να αναζητήσουν και να επιδιώξουν την χάρη εκείνη που βγαίνει από την Εκκλησία μας. Της προσευχής εκείνης δηλαδή που πηγάζει από την συνάθρηση των πιστών με κέντρο την ιεροσύνη για όλα τα στάδια της ζωής μας. Σαραντισμός, βάφτιση, χρίσμα, αγιασμός, ευχέλαιο, θεία λειτουργία, εξομολόγηση, νεκρόσιμη ακολουθία, απόδειπνο, εσπερινός, γάμος, ιεροσύνη, χειροτονία. Δεν υπάρχει στιγμή στην ζωή μας που να μην συναντάμε δυσκολίες. Εντός όμως του σώματος της Εκκλησίας, θα μου επιτρέψετε να εκφραστώ με τον τρόπο του εκλεκτού καλεσμένου μας, πορωνόμαστε με αυτές, τρελαινόμαστε. Και όταν έρχονται, τις δεχόμαστε με χαρά, διότι μέσα σε αυτές βρίσκεται η Ανάσταση. Βρίσκεται ο Χριστός. Είναι τρέλα ο χριστιανισμός. Είναι τρελά τα αισθήματα μέσα στην Εκκλησία. Απόψε λοιπόν, εδώ θα μιλήσουμε για το μυστήριο του γάμου ως αναζήτηση προσευχής του νέου ανθρώπου από επιλογή. Για το ξεκίνημα στην συζυγία με τον σύντροφό του ή της εντός της Εκκλησίας. Ως έκφραση αγάπης για μαρτύριο και όχι ως δέσμευση. Επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να μοιραστώ μαζί σας και κάτι το οποίο με συγκλώνησε και με συγκίνησε στην σημερινή Θεία Λειτουργία με τον Σεβασμιότατο. Το σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα που διαβάστηκε στην Θεία Λειτουργία αφορούσε τον γάμο της εν Κανά, όπου ο Χριστός έκανε το πρώτο του θαύμα. Διαπίστωσα λοιπόν ότι όχι μόνο εμείς εδώ απόψε στην τοπική μας εκκλησία ασχολούμαστε με την δασκαλία της εκκλησίας μας για τον γάμο, αλλά ολόκληρη ανά τον κόσμο όλο αυτή η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Κάθε δεύτερη Δευτέρα από την Κυριακή του Πάσχα διαβάζουμε αυτήν την περικοπή. Δεν το θεωρώ λοιπόν τυχαίο. Επομένως, η απόψινή βραδιά, εξαιτίας της παραπάνω πραγματικότητας, είναι ένα ηχηρό μήνυμα πρότασης προς την νεότητα να μείνουμε σταθεροί στην πίστη μας και σε αυτά που μας παρέδωσαν οι πατέρες μας, διότι μέσα σε αυτά κρύβεται η νίκη δια του Σταυρού, κρύβεται η Ανάσταση. Ευχόμαστε ο λόγος του Σεβασμιωτάτου να μας φωτίσει γύρω από το μυστήριο του γάμου, το οποίο αποτελεί νέα σελίδα στη ζωή των ζευγαριών, ώστε να είναι αυτό η επιλογή των συμπολιτών μας ως θεμέλιου λίθου για το ξεκίνημά τους. Όχι για κανένα άλλο λόγο, αλλά γιατί υπάρχει ο Ανεστημένος Χριστός. Ευχαριστώ πολύ και καλή ακρόαση. Ευχαριστούμε πολύ τον πατέρα Δημήτριο, τον Διευθυντή του Γραφείου Νεότητας, για τον όμορφο λόγο. Παρακαλούμε, Σεβασμιότατε, ο λόγος σε εσάς. Θα μου επιτρέψετε να αρχίσω με το Χριστός Ανέστη. Δεν το είπατε πολύ δυνατά, αλλά τώρα μάλιστα. Δεν είχα προσέξει κι εγώ
Σεβασμιότατε, ότι υπήρχε αυτή η χρονική ταύτιση του σημερινού αναγνώσματος του Ευαγγελικού με αυτή την όμορφη εκδήλωση. Θεωρώ ότι είναι μια ευλογημένη συγκυρία και καθώς μου το είπατε προηγουμένως, νομίζω θα πρέπει να δώσω λίγη ώρα και να αναφερθώ και σε αυτό. Θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι δεν μου έρχεται να βγάλω μια ομιλία. Δεν μ' αρέσει. Και είναι και κρύο πράγμα. Θα μπορούσα όμως να ανοίξω λίγο την καρδιά μου και νομίζω να προκαλέσω σε όλους αυτή την ευκαιρία με μια ειλικρίνεια ο κάθε ένας μας να φωτογραφηθεί πάνω σε αυτό που η Εκκλησία ονομάζει μυστήριο του γάμου. Είναι αλήθεια ότι κατ' επανάληψη ο πατήρ Ιωάννης μου ζητούσε να έρθω και εγώ το απέφευγα. Το απέφευγα γιατί αισθάνομαι ότι πρώτον εγώ δεν έκανα τη δική μου οικογένεια για να μιλήσω για το γάμο. Όχι ότι αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί κανείς να μιλήσει, αλλά αυτοί που έχουν ζήσει την εμπειρία του γάμου θα μπορούσαν ασφαλώς πολλές κρυμμένες πτυχές του γάμου να τις παρουσιάσουν. Και δεύτερον, ότι δεν είναι λίγοι αυτοί που θα μπορούσαν να μιλήσουν για το γάμο. Είχα λοιπόν το εσωτερικό ερώτημα, γιατί εγώ? Υπάρχουν δύο κανόνες της Εκκλησίας, ο 74ος και ο 75ος της Εγκαρχιδόνη, που λένε ότι γενικά ένας επίσκοπος καλό είναι να μην μιλάει σε μια άλλη επισκοπή. Να μιλάει ο επίσκοπος Κηδονίας και Αποκορώνου εδώ. Και έχει και εξήγηση, την οποία δεν θα σας την πω. Αυτό λοιπόν κάπως μου δημιουργούσε μια αίσθηση ότι πρέπει να βρεθεί μια αφορμή. Καλή. Από την άλλη μεριά είχα μια επιθυμία. Την επιθυμία μιας κοινωνίας. Ας πούμε αυτή η ατμόσφαιρα που είναι σαν αγκαλιά αυτός ο χώρος, είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία να ειδωθούν οι άνθρωποι, να διασταυρώσουμε τα βλέμματά μας και να γνωριστούμε. Όλο και περισσότερο να ανακαλύψουμε αυτό που έχουμε, που είμαστε αδελφοί και που ίσως το αγνοούμε. Σκέφτηκα λοιπόν ότι αν υπήρχε μια τέτοια ευκαιρία και που ήρθε τελικώς, και ευχαριστώ πολύ και εσάς σεβασμιότατε και τον πατέρα Ιωάννη για την επιμονή, να ανταποκριθώ και το κάνω. Έχω και έναν άλλο λόγο. Από τα όσα είχα ακούσει από τον Άγιο Παΐσιο, κοντά στον οποίο είχα την μοναδική ευλογία να ζήσω 6 μήνες, μου έχουν μείνει 3 λέξεις. Ότι ο χριστιανός πρέπει να έχει 3 πράγματα. Λεβεντιά, αρχοντιά και φιλότιμο. Η κριτική ψυχή νομίζω τα έχει. Λέγεται λεβεντογένα. Η νήσος. Βγάζει λεβεντιά, διαβάζει κανείς την ιστορία. Εγώ δεν είμαι κριτικός, εγώ είμαι από τη Θεσσαλονίκη. Διαβάζει κανείς λοιπόν την ιστορία και συγκινείται για την λεβεντιά της κριτικής ψυχής. Όπως και για τη φιλοξενία. Είναι παροιμιώδης η φιλοξενία σας. Που η φιλοξενία φιλοξενεί ταυτόχρονα τις 2 άλλες έννοιες. Της αρχοντιάς και του φιλότιμου. Άρα το να έρθει κανείς εδώ στην Κρήτη σαν προσκυνητής αυτών των ιερών γνωρισμάτων μόνο όφελος θα έχει. Θα ήθελα λοιπόν πραγματικά να βρεθώ σε μια τέτοια σύναξη, όχι όμως ως ομιλητής. Δεν μπορούσα να πω κι εγώ αυτό που έχω στην καρδιά μου και ως ακροατής να καθίσω και να ζήσω από τη ζωή αυτής της τοπικής κοινωνίας και της τοπικής εκκλησίας. Και έτσι ανταποκρίθηκα θετικά και με μεγάλη ευγνωμοσύνη
Σεβασμιότατε και αγαπητοί μου αδελφοί, βρίσκομαι κοντά σας. Το θέμα αυτό για το οποίο πρέπει να πω και εγώ τις σκέψεις μου, νομίζω είναι πάρα πολύ επίκαιρο. Γιατί χτυπιέται ιδιαίτερα η έννοια της οικογένειας. Υπήρχανε στην παράδοσή μας τρεις λέξεις που είχαν πολύ θετική χρειά και μετέφεραν ένα ιδιαίτερα περιεκτικό νόημα. Η λέξη θρησκεία, η λέξη πατρίδα και η λέξη οικογένεια. Σήμερα σε όλα αυτά έχει δοθεί, και μάλιστα όταν λέγονται και τα τρία μαζί, μια αρνητική χρειά. Μην το λες, αυτό παραπέμπει στη Χούντα. Και ταυτόχρονα έχει αλλάξει η βαρύτητα των όρων. Έτσι η θρησκεία παρουσιάζεται σαν σκοταδισμός. Ενώ εμείς βλέπουμε ότι η θρησκεία, η πίστη, είναι φως. Τώρα ζούμε την Ανάσταση μόνο σαν φως και σαν ελευθερία. Και προσπαθούν να μας πείσουν και το καταφέρνουν στα παιδιά και ίσως και σε εμάς, ότι ο χριστιανός, πιστός, αυτός που αναφέρεται στο Θεό, ζει υπό μία μορφή μέσα σε μια ατμόσφαιρα αποπνικτικής σκοταδισμού. Δεν μπορεί να ελευθερωθεί. Δεν μπορεί να δει. Ποιος? Αυτός που του ανοίγονται τα μάτια. Κάτι ανάλογο και με την πατρίδα. Και η πατρίδα, λέει νομίζω ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, την πατρίδα τίμησον και τη αρετή βοήθησον αυτήν. Από τότε η έννοια της πατρίδας, δηλαδή εκεί που δέχθηκε ο Θεός να φιλοξενήσει τον καθένα μας, είχε κάτι το πολύ ιερό. Σήμερα αρχίζει να εμφανίζεται ως εθνικισμός, ότι υποδαβλίζει στην ουσία κάποιον ρατσισμό. Δεν είναι καλό πράγμα η φιλοπατρία. Τι θα πει πατρίδα? Τώρα βέβαια τελευταία άρχισαν να ξαναχρησιμοποιούν τον όρο. Τον απέφευγαν. Έλεγαν η χώρα μας, όχι η πατρίδα μας. Εμείς μιλούσαμε, η πατρίδα μας έτσι ήταν παλαιότερα και δημιουργούσε γλυκά αισθήματα. Και τι πατρίδα. Και το τρίτο, η οικογένεια. Κάθε λόγος περί της οικογένειας εμφανίζεται ως συντηρητισμός. Ως κάτι πάλι περιοριστικό του ανθρώπου. Πρέπει να επελευθερωθούμε. Γιατί έγινε αυτό? Δεν ξέρω. Ξέρω όμως ότι έτσι είναι. Και εγώ τοποθετούμε μέσα σε αυτή την κοινωνία απέναντι σε αυτό το πρόβλημα. Ζω με ανθρώπους, με νέα παιδιά, με νέα ζευγάρια, οι οποίοι αγωνίζονται, αγωνιούν, παλεύουν όπως εσείς. Και προσπαθώ να συνδυάσω το παλιό που υπήρχε ως όραμα, ως διδασκαλία, ως έμπνευση, ως δύναμη, με αυτό το σύγχρονο, το οποίο μας παραλύει. Αυτή είναι η κρίση. Αυτό φέρνει σε παρακμή. Θα πρέπει να μιλήσουμε και θα πρέπει να μιλούμε συνεχώς για την οικογένεια. Τι βασικά στοιχεία είχε η κλασική παραδοσιακή οικογένεια που ονομάζεται το κύτταρο της κοινωνίας? Έτσι το ακούμε. Και κάπως έτσι το καταλαβαίνουμε. Ένας οργανισμός με πολλά κύτταρα. Και κάποια κύτταρα, αν είναι αρρωστημένα, δημιουργούν πρόβλημα στον οργανισμό. Θέλουμε να είναι υγιή. Και αυτό χαρακτηρίζει έναν οργανισμό υγιή, μια κοινωνία, όταν τα κύτταρά του είναι υγιή. Τι βασικά χαρακτηριστικά είχε αυτή η οικογένεια? Το πρώτο πράγμα είναι ότι ξεκινούσε η οικογένεια με μια ιεροτελεστία. Είχε εκκλησιαστικό χαρακτήρα ο γάμος. Λέγει εκεί, αν πρόσεξα και αν θυμάμαι καλά, υποχρέωση, κατεστημένο, ανάγκη. Στα δεξιά σας όπως βλέπετε. Στα αριστερά λέει προσευχή, επιλογή, αγάπη. Πάνω απ' όλα ούτε προσευχή, επιλογή και αγάπη είναι. Αυτό θα ήθελα να μοιραστώ. Έτσι το νιώθω. Είναι μυστήριο. Τι θα πει μυστήριο και γιατί το έκανε η Εκκλησία μυστήριο? Υπήρχε λοιπόν στην παράδοσή μας αυτό ότι ξεκινάμε από την Εκκλησία. Δύο άνθρωποι, ένας άντρας και μια γυναίκα βρίσκονται μαζί, ξεκινάει μέσα τους ένα φίλτρο ενδιαφέροντος
και προχωρούν μαζί για να φτιάξουν μια ζωή για πάντα, οι δυο τους μόνο, σε αυτόν τον κόσμο, και αν τους χαρίσει ο Θεός, αποτέλεσμα αυτής της αγάπης τους να είναι να έχουν παιδιά. Άρα λοιπόν ξεκινούσε πρώτον από την Εκκλησία, αυτό ήταν αυτό που είχαν στο μυαλό τους οι άνθρωποι όταν φτιάχνανε την οικογένεια, να πάρουν σαν συγκολητική δύναμη και ουσία στην κοινή τους πορεία την ευλογία της Εκκλησίας και τη χάρη του Θεού. Μόνοι μας δεν μπορούμε. Θέλουμε να πάρουμε κάτι από τον Θεό. Και έτσι ξεκινούμε. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι τα διαζύγια ήταν πάρα πολύ λίγα. Υπήρχαν διαζύγια. Δεν μπορούσαν οι άνθρωποι, ακόμη και από τα χρόνια του Χριστού, γίνεται αναφορά από τον ίδιο τον Χριστό. Αλλά ήταν λίγα. Εγώ ξέρω συγκεκριμένες περιοχές της Αθήνας που σήμερα τα διαζύγια είναι τα 58% των γάμων. Στη δική μου Μητρόπολη δεν είναι έτσι. Είναι αρκετά χαμηλότερα τα ποσοστά. Όχι γιατί έχει καλό επίσκοπο, αλλά για ειδικούς λόγους. Δεν ξέρω πόσοι γάμοι γίνονται εδώ στα Χανιά. Στη δική μας, στη Μητρόπολη Μεσογείας, γίνονται κοντά στις 2050, ήταν πέρσι η γάμη. Τα διαζύγια ήταν γύρω στο 17-18%. Είναι χαμηλό ποσοστό. Γενικά όμως, έχουν αυξηθεί. Τότε δεν υπήρχαν διαζύγια. Γενικά στην παραδοσιακή οικογένεια. Ξεκινούσαν οι άνθρωποι και προχωρούσαν έτσι μαζί. Όλη τους τη ζωή. Ένα τρίτο χαρακτηριστικό είναι ότι είχαν οι οικογένειες, είχαν παιδιά. Υπήρχαν δηλαδή στην οικογένεια, ήταν επιθυμία να έχουν και 4 και 5 παιδιά. Πολύτεκνη θεωρείται μια οικογένεια όταν είχε 5 παιδιά και άνω. Σήμερα πολύτεκνη είναι με 3 παιδιά. Άλλαξε όλη η εικόνα. Χάνεται η ιερότητα, τώρα σιγά σιγά. Χάνεται η βιωσιμότητα και η σταθερότητα της συμπόρευσης ενός ζευγαριού. Αναδεικνύονται νέες μορφές συμβιώσεως, όπως λέγονται, και επίσης ο παράγοντας του παιδιού, της οικογένειας με τα παιδιά, περιορίζεται δικαιολογημένα ενδεχομένως για πρακτικούς λόγους. Πάντως έτσι έχει διαμορφωθεί η ζωή. Και υπήρχε και ένα τέταρτο στοιχείο, και αυτό ήταν η παρουσία της μητέρας μέσα στην οικογένεια. Σήμερα θέλω λίγο να περιγράψω το σκηνικό. Είναι αρκετά διαφορετικό. Σήμερα είναι αλλιώς τα πράγματα. Έχει επινοηθεί κάτι που ονομάζεται πολιτικός γάμος. Αυτό ήταν το πρώτο βήμα για να εμφανιστεί ως εναλλακτική πρόταση, χωρίς ιερότητα βασικά σε αυτή τη συμπόρευση των δύο ανθρώπων. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι το γεγονός ότι, όπως προανέφερα, τα διαζύγια έχουν εκρηκτικά αυξηθεί. Τα ποσοστά διεθνώς φτάνουν στους γάμους, σε αυτούς που γίνονται είτε ως πολιτική είτε ως θρησκευτική γάμη, κοντά στο 60%. 58% είχα δει μια πρόσφατη στατιστική για μια συγκεκριμένη πολιτεία στην Αμερική. Αυτό όλο αρχίζει, δημιουργεί ένα διαφορετικό σκηνικό. Το χειρότερο όμως ποιο είναι? Ότι και η λέξη γάμος μάλλον αρχίζει να ενοχλεί και να αποσυνδέεται από την οικογένεια. Και ο όρος οικογένεια. Οπότε σιγά σιγά αρχίζει να δημιουργείται η ιδέα του να φτιαχτούν εναλλακτικές μορφές συμβιώσεως. Πράγματι λοιπόν έχουμε συμβιώσεις πλέον χωρίς ιερολογία ή δεσμεύσεις που προβλέπει ο πολιτικός γάμος. Η ιερολογία, η Εκκλησία, ο θρησκευτικός γάμος, δεσμεύσεις ο πολιτικός. Προχωρούμε ένα βήμα παρακάτω. Αρχίζει να χαλαρώνει η απόφαση να ζήσει κανείς την Αγία Δέσμευση με έναν άνθρωπο. Εδώ στην Κρήτη διαβάζουμε ότι τελευταία γίνεται σε κάποια ξενοδοχεία το λεγόμενο swinging. Πηγαίνουν δηλαδή όλοι μαζί, ό,τι θέλουν, όποιος θέλει, ό,τι του κατέβει στο κεφάλι, μπορεί να το κάνει. Εν γνώση
ενδεχομένως αυτού που ονομάζεται σύντροφος. Έχει αποδυναμωθεί και όρος σύζυγος, συζυγία, πολύ δυνατός όρος. Συνουσία, είναι όροι που χρησιμοποιούνται, ας πούμε ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος χρησιμοποιεί τον όρο συνουσία για την προσευχή. Είναι η κίνηση του ανθρώπου προς τον Θεό, η προσπάθεια να μετέχει ο ένας τον άλλον. Φεύγει λοιπόν τώρα και ο σύντροφός μου. Και εμείς μπορεί και να το θεωρούμε φυσικό και τα παιδιά μας. Έρχεται πολύ κοντά όλο αυτό το φαινόμενο και αποδυναμώνει λίγο την έννοια της ιερότητος της κοινωνίας. Εμφανίζονται άλλες μορφές όπως είναι οι μονογονεϊκές οικογένειες, τα σύμβανα συμβίωσης και εσχάτως έχουμε και αυτό το θέμα το οποίο απασχολεί και το οποίο εγώ πηγαίνοντας στα σχολεία βλέπω ότι δεν ενοχλεί. Φυσικά το αποδέχονται πλέον σιγά σιγά τα νεότερα παιδιά τα οποία θα έρθει καιρός που θα ενταχθούν πιο ενεργά στην κοινωνία και δεν ξέρω τι θα κάνουν. Και φτάνουμε λοιπόν στον χαρακτήρα των ομοφιλοφιλικών συμβιώσεων. Με επιθυμία πλέον εδώ να δοθούν δικαιώματα γάμου. Και το λένε τα κόμματα και όλα τα κόμματα. Και έχει πάλι και πολιτική χρειά και εμφανίζεται ένα παγκόσμιο πανίσχυρο λόμπι που θέλει αυτό να το υποστηρίξει. Αυτό μας απομακρύνει από την ιδέα του μυστηρίου. Όπως και ένα τελευταίο χαρακτηριστικό, ανέφερα παλιά ότι υπήρχε ο χαρακτήρας της οικογένειας με τα πολλά παιδιά. Εγώ πέρσι αποφάσισα να δώσω κάποια επιδόματα σε πολύτεκνες οικογένειες και επίσης στο τέταρτο παιδί. Πήγα λοιπόν και ζήτησα από τους Δήμους και από να ελέγξουν τις ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεων, να δούμε πόσα τέταρτα παιδιά έχουμε στη δική μας περιοχή. Ακούστε τα νούμερα. Σπάτα, Παιανία, 4. Κοροπή, 6. Παλίνη, 8. Που η Παλίνη έχει, ο Δήμος Παλίνης είναι κοντά σε 70.000. 8 τέταρτα παιδιά. Έγινε πριν από ένα μήνα περίπου ένα συνέδριο που το οργάνωσε η Ένωση των Τέος Βουλευτών και Ευρωβουλευτών στην Αθήνα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το δημογραφικό. Το είδανε κοινωνικά. Τα αποτελέσματα είναι τραγικά. Μέχρι το 2011 οι αριθμοί των γεννήσεων ετησίως στην Ελλάδα, ο αριθμός των γεννήσεων υπερτερούσε του αριθμού των θανάτων. Ήταν γύρω στις 100.000. Περίπου 100.000 θάνατοι, 102, 105. Οι γεννήσεις είχαν φτάσει 115, 117.000. Και κάπως ανέβηκαν στην δεκαετία του 80 με το κίνημα, με την κίνηση των μεταναστών στην πατρίδα μας. Από το 2011 μέχρι το 2016 έχουμε μια κατακόρυφη πτώση. Σαφώς υπερτερούν οι θάνατοι των γεννήσεων σε συνολικό επίπεδο. Η μείωση του πληθυσμού από τον μικρότερο αριθμό των γεννήσεων έναντι των θανάτων στα 5 χρόνια είναι 88.000. Πέρσι οι γεννήσεις ήταν 67.000 και το θέμα είναι και λόγω ίσως της οικονομικής κρίσεως. Είναι και οι οικονομικές παράμετροι. Αν λάβει κανείς υπόψη και τη μετανάστευση που γίνεται και φεύγουν τα παιδιά, τότε η συνολική μείωση του ελληνικού πληθυσμού στα 5 χρόνια είναι 300 περίπου χιλιάδες. Αυτά είναι τα νούμερα που παρουσιάστηκαν εκεί. Αυτό βέβαια μεταξύ των άλλων σημαίνει και ένα χαλάρωμα των οικογενειακών δεσμών. Τα παιδιά είναι στο εξωτερικό, τηλεφωνάμε, τα βλέπουμε, ζουν κάπως διαφορετικά, φτιάχνουν άλλη κουλτούρα στη ζωή τους, αποδυναμώνονται λίγο οι δεσμοί και μένει μόνο η νοσταλγική έτσι, σχέση που έχουμε μαζί τους. Όλα αυτά δημιουργούν ένα τοπίο διαφορετικό. Εκεί λοιπόν εγώ δεν θα μιλήσω για το κοινωνικό μέρος, έρχεται η Εκκλησία.
και επιμένει στον θρησκευτικό γάμο και σε αυτό που λέγεται οικογένεια, το οποίο το ονομάζει ο Απόστολος Παύλος κατοίκον εκκλησία. Και έτσι το πιστεύει η Εκκλησία. Και επίσης αναφέρεται ότι είναι ο γάμος μυστήριο μέγα. Εγώ δεν λέγω εις Χριστόν και εις την Εκκλησία. Τι είναι αυτό το πράγμα και γιατί να είναι έτσι, τι εννοεί η Εκκλησία? Είμαι σίγουρος πως δεν είναι αυτονόητο αυτό το πράγμα, όχι μόνο μεταξύ των νέων παιδιών, αλλά πλέον σιγά σιγά και των περισσότερων από μας αποδυναμώνεται, μένει σαν μια νοσταλγική ανάμνηση, αν το ξέρουμε και αυτό κάπως. Γιατί η Εκκλησία το έχει ως μυστήριο? Δεν είναι μυστήριο η κουρά. Δεν είναι μυστήριο η κηδεία. Είναι μυστήριο ο γάμος. Είναι μυστήριο η ιεροσύνη. Και τούτο διότι βασικός κάνει αλλίωση. Όπως ένας όταν χειροτονείται. Αυτό που περιμένουμε είναι μια αλλίωση στη ζωή του. Μιλάω για αληθινό παπά, όχι που πηγαίνει και βάζει ράσα. Εγώ όταν κάνω χειροτονία, νομίζω και ο Σεβασμιώτος το ίδιο, γι' αυτό ποθούμε, γι' αυτό προσευχόμαστε. Να μπει λαϊκός και να βγει ιερωμένος, να κατεβάζει το Θεό, να ανασταίνει ψυχές, να ξυπνάει συνειδήσεις, να επιβεβαιώνει την παρουσία του Θεού στη ζωή μας, να κάνει σημεία. Αυτό που λέμε θαύματα, όχι με την έννοια του εντυπωσιασμού, αλλά με την έννοια της επιβεβαιωμένης παρουσίας του Θεού. Και τι λέμε αμέσως μετά τη χειροτονία και ψάλλουμε το «Τις Θεός»? Αυτή η αλλίωση της δεξιάς του υψίστου, ότι αυτή η αλλίωση που έχει γίνει αυτή τη στιγμή με το μυστήριο της ιεροσύνης, είναι αλλίωση την οποία την έχει κάνει ο Θεός με το δεξί του χέρι, το καλό του χέρι, έκφραση είναι αυτή, της αγαθής βουλήσεως του Θεού. Αυτός παίρνει τον άνθρωπο και τον κάνει ιερέα. Αυτό είναι μυστήριο. Δεν το κάνει ο άνθρωπος μόνος του. Δεν είναι επιλογή. Δεν είναι απλή προσευχή. Είναι προσευχή της Εκκλησίας. Αλλά είναι όντως μυστήριο. Κάτι τέτοιο γίνεται και με το γάμο. Είναι δυνατόν, ναι. Αυτό είναι για την Εκκλησία ο γάμος. Γι' αυτό και ο γάμος κατά την παράδοση είναι εντεταγμένος μέσα στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Έτσι γινόταν μέσα στη λειτουργία, ήταν τα παιδιά, είχε σε διάφορες φάσεις που ζούσε η εκκλησιαστική κοινότητα, έτσι τη λατρευτική ζωή, με πνευματικό και άγιο πάθος, γινότανε σε σταδιακά το μυστήριο του γάμου. Προσευχόταν στη σύναξή της την ευχαριστιακή εκκλησία για τα παιδιά, έδινε την ευλογία του ιερέας, είχε στην ουσία επίκληση όλο αυτό το πράγμα, μετελάμβαναν των αχράντων μυστηρίων και εφοδιασμένα πλέον με τη δύναμη και την ενέργεια του Θεού πορεύοντος τη ζωή τους. Αυτός είναι ο γάμος της Εκκλησίας. Για πρακτικούς λόγους δεν γίνεται αυτό, δεν πειράζει, αλλά το νόημά του όμως είναι αυτό. Άρα έτσι το έχει η Εκκλησία. Το έχει λοιπόν σαν ένα μυστήριο που δημιουργεί μια αλλίωση. Και αυτό πρέπει να είναι. Όχι να πάνε τα παιδιά και να χαζογελάνε εκείνη την ώρα που γίνεται, ξέρω, πετάνε τα ρίζια και οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι γελιοποίηση του μυστηρίου μέσα στην Εκκλησία. Όχι το ρίζι, ο τρόπος που μπορεί να γίνεται. Άρα λοιπόν η Εκκλησία μας λέει ότι αυτό είναι μυστήριο. Και όχι μόνο αυτό, και το μυστήριο τούτο μέγα εστί και μεγάλο μυστήριο. Γιατί το λέει? Μήπως το λέει έτσι για να βοηθήσει περισσότερο τον κοινωνικό σύνδεσμο? Όχι. Γιατί έτσι το ζει. Ζει λοιπόν ότι γίνεται ένας κατεωνισμός χάριτος εκείνη τη στιγμή και έρχεται η ευλογία του Θεού για να μείνει στις ψυχές των δύο παιδιών που έρχονται για να φτιάξουν την οικογένειά τους και να την καταστήσουν εργαστήριο αγιότητος. Αυτό θα πει κατοίκον Εκκλησία.
Μακάρι να ήταν έτσι οι γάμοι. Έτσι είναι. Αυτός μόνο ξέρει. Αλλιώς πολιτικός γάμος. Μια απόφαση δύο ανθρώπων. Γιατί λοιπόν η Εκκλησία το έχει σαν μυστήριο? Εντάξει, το έχει μυστήριο. Έτσι το πιστεύει και γι' αυτό δεν θέλει να συμβιβαστεί. Δεν θέλει αυτό το πράγμα να το ανταλλάξει με μια υπογραφή, με μια συμβολιογραφική πράξη. Δεν το αντέχει, δεν το πιστεύει, δεν το θέλει. Θεωρεί ότι αδικεί τους ανθρώπους και τους στερεί από μια πολύ μεγάλη ευλογία. Γιατί λοιπόν, για ποιο λόγο? Σκεφτόμουν ότι θα άξιζε να το ψάχναμε λίγο μαζί. Να βρούμε μερικά στοιχεία τα οποία είναι κεντρικά και θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν. Πάλι θα έρθω στη λέξη επιλογή. Το πρώτο πράγμα είναι πώς δύο άνθρωποι γνωρίζονται. Είσαι φοιτητής και πηγαίνεις για σπουδές κάπου, γυρίζεις για διακοπές μια εβδομάδα, βρίσκεσαι με κάποια παρέα και τάκ, πέφτει το μάτι σου κάπου και αντιστρέφεται το βλέμμα. Δύο λογάκια, φεύγεις, η καρδιά σκυρτάει, ανταπόκριση από την άλλη μεριά. Πώς έτυχε? Χιλιάδες κοπέλες ή χιλιάδες άντρες. Γιατί σε αυτόν, γιατί σε αυτήν? Τύχη, πιθανότητες, έτσι λέει ο ορθολογισμός. Τι λέει η πίστη? Ο Θεός οικονόμησε. Ο Θεός οικονόμησε και ξαφνικά διασταυρώθηκαν οι δρόμοι. Θα σας πω ένα παράδειγμα, το οποίο με είχε συγκινήσει, το έχω ζήσει. Το μεταφέρω όπως το άκουσα. Ήταν έτσι. Ένας νέος, ο οποίος θέλει πολύ, τέλειωσε τις σπουδές του, είχε πάει στο εξωτερικό και ήθελε να βρει μια κοπέλα να φτιάξει μια οικογένεια. Ήταν της εκκλησίας με πίστη, όχι πολύ με στυλ, με πίστη. Πήγαινε στο πνευματικό και λέει: «Πάτερ μου, εγώ τέλειωσα και θέλω να παντρευτώ. Και δεν ξέρω πώς να παντρευτώ». Του λέει ο πνευματικός: «Κάνε την προσευχή σου». «Θα κάνω κι εγώ την προσευχή μου και έχει ο Θεός». «Μάλιστα, να το κάνω». Μετά από λίγο καιρό πηγαίνει στο Άγιον Όρος. Πηγαίνοντας στο Άγιον Όρος, πάνω στο καραβάκι, βρίσκει έναν καλόγερο που κάνει το κουμποσχήνι του. Το λέει: «Παλικάρι, από πού είσαι?» Λέει: «Από εκεί». «Και πώς έτσι εδώ?» «Γέροντα, να σου πω, θέλω να παντρευτώ, δεν βρήκα καμιά γυναίκα και είπα να έρθω να κάνω ένα προσκύνημα, μήπως και δώσει ο Θεός». «Α», λέει, «πολύ καλά κάνεις. Πρέπει να έρθεις στο Άγιον Όρος για να παντρευτείς». Αυτός περίμενε να του πει να γίνει μοναχός. «Όχι», του λέει, «πρέπει να έρθεις». «Και τι πρέπει να κάνω?» «Άκου», λέει, «τι θα κάνεις. Θα πας στην Παναγία, στο Άξιον Εστί, θα πας στη συνέχεια στην Πορταΐτισσα, εγώ είμαι στα Καυσοκαλύβια, έλα μετά από εκεί και να κάνεις ένα 40 λίτουργο». Λέει: «Τι είναι αυτό?» «Να», λέει, «40 λειτουργίες θα γίνονται και θα σε μνημονεύουν και ο Θεός, μη φοβάσαι». «Μην ακούς που λένε ότι με το σταυρό δεν γίνεται, με το σταυρό λύνονται όλα τα προβλήματα». «Καλά», λέει, «να το κάνω, πάντερ μου». Πηγαίνει λοιπόν, θα στείλεις, λέει, μερικά χρήματα για τα πρόσφορα, για τα, ξέρω, έξοδα, που έχει το ισκήτη που θα σου κάνει το 40 λίτουργο και μετά θα δούμε. Πράγματι λοιπόν, στέλνει αυτό το όνομα, στέλνει ότι είχε κάποια χρηματάκια, έδωσε εκεί πέρα στον μοναχό αυτόν. Θα σας πω και ποιος ήταν ιερομόναχος, ο πατήρ Μιχαήλ. Είναι αυτός, όταν έγινε η εκταφή του, στον τάφο του έβαλαν τον πατέρα Πορφύριο. Πατήρ Μιχαήλ. Πράγματι λοιπόν, αυτός του κάνει 40 λίτουργο. Αλλά λέει: «Θα κάνεις και εσύ την προσευχή σου». Έκανε. Την 40η μέρα προχωρούσε στο Πολυτεχνείο. Και πώς προχωρούσε στο Πολυτεχνείο? Συναντάει, βλέπει 4 κοπέλες, εκ των οποίων η μία ήταν γυρισμένη στην κατεύθυνση που αυτός προχωρούσε. Την βλέπει, αυτή, λέει, θα είναι. Τι να κάνει? Να πάει και να πει: «Έλα να σε παντρευτώ γιατί έκανα 40 λίτρουγο»? Δεν γινότανε. Δεν μπορούσε να σταματήσει να την κοιτάει. Έκανε το σταυρό του και έφυγε.
Πέρασε μια εβδομάδα, περνάνε δύο εβδομάδες. Μετά από κάποιο καιρό, πηγαίνει πάλι στον πνευματικό και λέει, «Πάτερ μου, έγινε αυτό και αυτό, έκανα και το 40 λίτρο. Τελικά δεν βρήκα καμιά κοπέλα. Δεν του είπε ότι βρήκα αυτήν. Δεν την, πού να την ξέρει κιόλα». Λέει, «Άκου να σου πω, ξέρω έναν καθηγητή της ιατρικής, ο οποίος έχει έτσι με τους νέους. Θα του πω», λέει ο πνευματικός, «μήπως κάτι τον φωτίσει ο Θεός». Πράγματι λοιπόν, το λέει ο πνευματικός. Ακούστε τώρα, πηγαίνει αυτός με τη συγκοινωνία ένα ταξίδι, έχει μια δουλειά, από τη Θεσσαλονίκη στη Βέρεια. Στο δρόμο που προχωρούσε, δίπλα του καθόταν ένας κύριος. Πιάσαν τη συζήτηση και ο κύριος αυτός είχε τον ίδιο πνευματικό. Ευχαριστήθηκε ο ένας με τον άλλον, χαρήκανε πάρα πολύ, αλλά χωρίσανε. Πηγαίνει λοιπόν στον πνευματικό και του λέει ο καθηγητής αυτός ότι κοίταξε, λέει ο καθηγητής ότι συνήθως αυτή η κοπέλα έρχεται, έχω μια κοπέλα στο νου μου η οποία έρχεται στις ομιλίες αυτού του πνευματικού. Μήπως να έρθεις μαζί, θα καθίσουμε πίσω και θα σου την δείξω. Λέει αυτός να έρθω. Κάθονται λοιπόν πίσω. Μαζεύονται καλή ώρα όπως εδώ για μια ομιλία. Οπότε του λέει εκείνη την κοπέλα, σκέφτομαι, πώς σου φαίνεται? Α, ήταν η κοπέλα που είχε δει αυτός έξω από το Πολυτεχνείο. Κάνει το σταυρό του και λέει, και αυτός είναι ο πατέρας της. Είναι ο κύριος που πήγαιναν μαζί στη Βέρεια. Αυτοί κάναν οικογένεια πολύ ευλογημένη. Δεν θέλω να πω παραπάνω, το αναφέρω, είναι ακραίο παράδειγμα. Εγώ δεν θα παντρευόμουν με 40 λίτουργο. Αλλά το λέω γιατί δείχνει πώς τελικά όταν ένας υποτάξει το κριτήριο και το θέλημά του ταπεινά και απλά στο θέλημα του Θεού, του βρίσκει ο Θεός και γυναίκα ή άντρα. Κάνει και προξενιά. Είναι κάπως ο Θεός. Γι' αυτό και λέει η Αγία Γραφή, παρά Θεού αρμόζεται ανδρή γυνή. Όχι βέβαια με την έννοια, έρχονται και μου λένε, μα αφού το λέει η Αγία Γραφή, γιατί δεν μου βρίσκει εμένα έναν άντρα? Σαν να κάθεται σε ένα κομπιούτερ ο Θεός και να έχει γυναίκες από εδώ, άντρες από εκεί και να λέει, να κάνει matching. Ποιος θα ταιριάσει με ποιαν. Δεν υπάρχει τέτοιος Θεός. Αλλά δίνει αφορμές στη ζωή. Πολλές. Και διαλέγει κανείς. Δεν του δίνει μια λύση. Ευκαιρίες και αφορμές. Και μέσα από εκεί μπορεί να λέει η γυναίκα που μου έδωσε ο Θεός, ο άντρας που μου έδωσε ο Θεός, που οικονόμησε και βρεθήκαμε μαζί. Αυτό είναι μια αιτία του μυστηρίου. Αν βάλει κανείς τον Θεό στη ζωή του. Αλλιώς θα ψάχνει και θα λέει αυτά τα προσόντα θέλω να έχει, θέλω να είναι έτσι, θέλω να είναι αλλιώς, θέλω να είναι έτσι και γίνεται κάτι στραβό. Ένα λοιπόν βασικό πράγμα τι είναι? Το να μένει, να έχω την αίσθηση ότι ο άνθρωπος που έφερε στη ζωή μου ο Θεός ή μάλλον αυτός που βρέθηκε στο δρόμο μου και εγώ τον αγάπησα και με αγάπησε είναι του Θεού. Γι' αυτό και συμβαίνει ένα παράξενο πράγμα. Στην χριστιανική αντίληψη περί γάμου προηγείται η αίσθηση ότι αυτός ο άνθρωπος είναι για μένα και μετά βγαίνει ο έρωτας. Στην κοσμική αντίληψη πρώτα έρωτας και μετά γάμος. Και ο γάμος δεν έχει και πολύ συνέχεια. Ένα λοιπόν βασικό πράγμα είναι ότι μπαίνει ο Θεός στη ζωή μας. Είναι ζών. Δεν είναι
αφηρημένη έννοια, πρόσωπο με βούληση και ενέργεια. Δεύτερο πράγμα. Το δεύτερο πράγμα είναι ότι δίνω τη ζωή μου όλη σε έναν. Δεν μπαίνει στο μυαλό μου άλλος. Δεν φιλοξενείται στην καρδιά μου. Όχι. Έχω αυτόν ή αυτήν που ο Θεός μου έδωσε στη ζωή μου. Και το αγκαλιάζω σαν πολύτιμο δώρο Του. Αυτό από μόνο Του είναι πολύ δυνατό. Δίνω τα πάντα σε έναν. Όπως ένας εργάτης που αφιερώνεται στην Εκκλησία, αυτός δίνει όλο τον εαυτό του σε όλους. Και αυτό είναι ιερό. Ο άντρας ή η γυναίκα που θα παντρευτούν δίνουν τον εαυτό τους σε έναν. Όλα. Αυτή είναι το παν για αυτούς κατ' άνθρωπον. Και επίσης για πάντα. Έχει διάρκεια. Δεν είναι για λίγο και άμα δεν ταιριάσουμε, συμφωνία χαρακτήρων, το τελειώσαμε. Όχι. Για πάντα. Και αν έχει γίνει και ένα λάθος, κάνει λάθη ο Θεός. Κάνει λάθη. Ιερά λάθη. Θα μπορούσε η συμπόρευσή μας, που σκοπό της έχει τον εξαγιασμό μας, αυτή η συμπόρευσή μας, να είναι από μια ταιριαστή πορεία. Τότε σωζόμαστε μέσα από τη χαρά της συμφωνίας. Μπορούσε να είναι από ανακάλυψη του ότι δεν ταιριάζουμε και πάρα πολύ τελικώς. Τότε καλλιεργούνται άλλες αρετές. Η υπομονή, η ανοχή, η συγχωρητικότητα, η μακροθυμία. Δεν νομίζω κανείς να νομίζει ότι είναι μικρές αρετές. Κάτι ο διάκονος είπε περί σταυρού. Εγώ δεν θα χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο. Είναι πολύ βαρύς. Αλλά θα μπορούσε να είναι μια πορεία που να θέλει μια ανωτερότητα, να θέλει μια υπομονή, μια κατεργασία των ψυχών. Έτσι αγιάζονται οι ψυχές. Όχι μέσα από την ευκολία και μέσα από μια δυσκολία, μια τριβή, όπου γίνεται κανείς, όπως λέει ένας ασκητής, Αββάς του 6ου αιώνα, ο Αββάς Ματώης, γίνεται απογωνιαίος ο άνθρωπος, απομυτερός, γίνεται λίος μέσα από αυτή την καλλιέργεια των αρετών. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέει «γάμος πατήρ Αγίων». Φοβερή έκφραση. Ότι αυτός ο θεσμός που γεννάει Αγίους δεν μίλησε για άσκηση. Γάμος πατήρ Αγίων. Και η άσκηση είναι εργαστήριο αγιότητος. Και το κοινόβιο είναι εργαστήριο αγιότητος. Αλλά και ο γάμος είναι για να βγάζει Αγίους. Πράγματι λοιπόν, αν δει κανείς, όπως και ο ασκητής που θα ζοριστεί και ο μάρτυρας που θα χύσει αίμα και αυτός που θα προσπαθήσει, θα ακολουθήσει μια ανηφόρα, έτσι και μέσα στο γάμο. Αυτή η υπομονή, η ανοχή, η μακροθυμία, η συγχωρητικότητα, η συμπόρευση όλων μαζί, των δύο μαζί, είναι άλλο ένα στοιχείο πάνω στο οποίο η Εκκλησία θεμελιώνει τον μυστικό χαρακτήρα, τον μυστηριακό χαρακτήρα του γάμου. Θέλει αυτό ευλογία από τον Θεό και κάνει αλλίωση. Υπάρχει και ένα άλλο πράγμα. Όπως ο Θεός από ξεχύλισμα αγάπης έφτιαξε τον κόσμο, έκανε τη ζωή. Από αγάπη βγαίνει η ζωή. Έτσι και από αγάπη βγαίνει η ζωή μέσα στο γάμο. Είναι μια μήτρα ο γάμος που γεννά ζωή, γεννάει τα παιδιά. Θα πω 2-3 πραγματάκια γι' αυτό, που νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά. Είναι το εξής, και τούτο γιατί σήμερα πολύ συχνά λέγεται ότι 2 άνθρωποι αγαπιούνται, συνεπώς γιατί να μην παντρευτούν, ακόμη και αν είναι του ιδίου φύλου. Όχι. Σκοπός είναι η αγάπη να δώσει ένωση. Σας πω τι σημαίνει αυτό. Για να γίνει ένωση, ψυχοσωματική ένωση και ψυχών και σωμάτων, ας ξεκινήσουμε από τον σωμάτων, πρέπει να είναι συμπληρωματικοί οι άνθρωποι. Όχι οι ίδιοι. Συμπληρωματικοί. Δεν ενώνονται 2 άντρες μαζί, συγγνώμη αν παραπέμπω σε άλλο πράγμα, ούτε 2 γυναίκες. Συμπληρωματικοί, ανατομικά
Είναι ένας άντρας και μια γυναίκα. Ένα. Δεύτερο πράγμα, η φυσιολογία τους. Δέστε τι ωραία που είναι η φυσιολογία των σωμάτων. Όλα τα συστήματα των ανθρώπινων σωμάτων είναι ίδια στον άντρα και στην γυναίκα. Η νεφρική λειτουργία είναι ίδια και στον άντρα και στη γυναίκα. Η αναπνευστική λειτουργία, το πεπτικό σύστημα, η υπατική λειτουργία, όλα. Η μόνη διαφορά είναι στο αναπαραγωγικό σύστημα. Και κάτι ακόμη. Η πεπτική, όλες οι λειτουργίες γίνονται για το ίδιο το σώμα. Ολοκληρώνονται καθώς υπηρετούν το ίδιο το σώμα. Η αναπαραγωγική λειτουργία δεν μπορεί να λειτουργήσει για τον ίδιο τον άνθρωπο. Και ένα τρίτο. Όλες οι λειτουργίες γίνονται αντανακλαστικά. Εγώ δεν μπορώ να σταματήσω αυτή τη στιγμή την νεφρική μου λειτουργία. Κάτι να κάνω και να σταματήσω τα νεφρά να λειτουργούν. Δεν γίνεται. Αυτή η λειτουργία υπόκειται στον ανθρώπινο έλεγχο. Άρα λοιπόν, μπορεί ο άνθρωπος αυτεξουσίως να την ελέγξει, ένα. Και δεύτερον, απαιτεί και δεύτερο άνθρωπο συμπληρωματικής ανατομίας και φυσιολογίας. Και βιολογίας. Όλα τα κύτταρα είναι ίδια περίπου. Τα γενετικά κύτταρα διαφέρουν. Έτσι έχουμε οάρια, τα οποία έχουν απλοειδές γονιδίωμα. Ενώ όλα τα κύτταρα έχουν διπλοειδές, είναι συμπληρωμένα. Και σπερματοζωάρια που και αυτά έχουν απλοειδές γονιδίωμα. Και τι θέλουνε, δεν πάει μαζί οάριο με οάριο. Ούτε σπερματοζωάριο με σπερματοζωάριο. Αλλά θα πάει σπερματοζωάριο με οάριο. Έτσι γίνεται. Δεν τα κατάφερε κανείς να τα κάνει αλλιώς. Αυτό είναι η φυσιολογία των σωμάτων. Και αυτό είναι το βιολογικό τους υπόβαθρο. Και πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Με την ένωση. Άρα η ετεροφιλικότητα είναι απαραίτητος όρος για την ένωση των ανθρώπων. Σωματικά και ψυχικά μετά. Πώς γίνεται η ψυχική ένωση? Η ψυχική ένωση γίνεται με την αγάπη. Ποια αγάπη όμως? Την κενωτική αγάπη. Τι θα πει αγαπώ? Όταν λέει μια γυναίκα ότι ο άντρας μου δεν είναι αυτός ο οποίος με ικανοποιεί, είναι αυτός, στη χριστιανική αντίληψη, στον οποίο δίνομαι, για τον οποίο ζω, που αποτελεί το δώρο του Θεού στη ζωή μου. Γιατί να απέχουμε τόσο πολύ από το να τα καταλαβαίνουμε τα πράγματα έτσι? Και ένας άντρας όταν πει ότι αυτή είναι η γυναίκα μου, ζω για να την κάνω ευτυχισμένη, όχι ευχαριστημένη. Ζω για να αναπαύσω το Θεό. Ζω για να δούμε για αυτήν, για να ζήσουμε μαζί την παρουσία του στη ζωή μας. Ας είμαστε ατέριαστοι πολλές φορές. Εγώ έχω γνωρίσει εμένα οι γονείς μου, δεν τρέπομαι να το πω, δεν ταιριάζανε. Και τους έλεγα εγώ, μα ποιος σας προξένευσε, τυφλός ήτανε. Λοιπόν, φτιάξανε μια εξαιρετική οικογένεια, είχανε πολύ δυνατή αγάπη. Εγώ έχω θαυμάσιες αναμνήσεις από το πώς μεγάλωσα στο σπίτι μου και είμαι ευγνώμων απέναντι του Θεού που πώς έγινε και βρεθήκανε στον δρόμο αυτοί τόσο ατέριαστοι άνθρωποι που όμως είχαν μεγάλη αγάπη γιατί είχαν σεβασμό ένας στον άλλον αν και δεν μπορούσαν εύκολα να συμφωνήσουν. Είχαν διαφορετική αντίληψη. Λέω λοιπόν ότι όλος αυτός ο θησαυρός της καλλιέργειας, του εξαγιασμού, της παρουσίας του Θεού στη ζωή μας, αυτό μπορεί να γίνει μέσα στο εργαστήριο μιας τέτοιου τύπου συμβιώσεως. Έρχονται επίσης πολλά παιδιά και λένε, γιατί βλέπω και νέα παιδιά, «Πάτερ, να προχωρήσω, τον αγαπάω, μ' αγαπάει». «Κοίταξε αν σε σέβεται». Τι θα πει αυτό το πράγμα? Αυτό είναι το πιο βασικό πράγμα. «Δες αν σε σέβεται». Σε αγαπάει, μπορεί να πει ότι σε λαχταράει. Δεν είναι αυτό αγάπη. Σε σέβεται σημαίνει ότι είσαι κάτι πολύ πολύτιμο γι' αυτόν. Και αυτό βγάζει άλλη αγάπη. Αγάπη που έχει μέσα ευγνωμοσύνη. Αγάπη που έχει εμπιστοσύνη. Αγάπη που έχει έλεος. Αγάπη που έχει ελπίδα. Αγάπη που έχει ελευθερία. Αγάπη που έχει επιοίκεια και κατανόηση. Αγάπη που έχει εκτίμηση. Αυτό θέλει σεβασμό. Κάποτε τα είχα πει. Και λέει κάποιος, ακούστηκε,
τα λέει γιατί αυτός δεν παντρεύτηκε. Θα πάμε και στην καθημερινότητα μετά. Λέω, τα λέει όχι γιατί δεν παντρεύτηκε. Ίσως και γι' αυτό. Τα λέει γιατί έτσι τα λέει η Εκκλησία. Γιατί έτσι τα καταλαβαίνει. Γιατί έτσι κάνει το μυστήριο. Γιατί έτσι το ονομάζει μυστήριο. Και φανταστείτε τι σαν όραμα. Εντάξει, δεν μπορώ να ζήσω έτσι. Πρέπει να σταματήσω. Χτυπάει αυτό, κάνει θόρυβο. Ένα νερό. Ευχαριστώ πολύ. Αλλά και το εγκόλπιο μου κάνει. Και δεν με αφήνει ο Δεσπότης να το βγάλω, να το κρύψω λίγο σεβασμένα για να μην χτυπάει. Δεν πειράζει. Για να δω και την ώρα. Νομίζω ότι περνάει γρήγορα η ώρα εδώ κάτω. Πέρασε. Έχω 3/4 που μιλάω. Πόση ώρα έχω ακόμη? Όχι, θα δούμε. Λέει λοιπόν η Εκκλησία με αυτόν τον τρόπο πώς πιάνει τον άνθρωπο, του δίνει ένα στόχο πολύ ψηλό. Και θα δούμε αυτό μέσα από την ακολουθία και από το Ευαγγέλιο που αναφέρθηκαμε προηγουμένως. Μέσα στην ακολουθία που την, τόσο πολύ η Εκκλησία την εξυψώνει και έχει χαρά μεγάλη και έχει έντονες λέξεις. Έχει 3 λέξεις στη δεύτερη ευχή που καμιά φορά οι μερικοί ιερείς δεν τη διαβάζουν και είναι τόσο ωραία ευχή. Λέει λοιπόν ευλόγησον αυτούς όπως ευλόγησες τον Αβραάμ και τη Σάρα, τον Ιακώβ, αρχίζει και λέει διαφόρες από την Παλαιά Διαθήκη. 6-7 φορές. Ευλόγησε τους, ευλόγησε τους, ευλόγησε τους. Με δύναμη και επανάληψη. Αυτό λέγεται εκτενές. Όπως το λέμε, ελέησον ημάς οδός, κύριε ελέησον, κύριε ελέησον, κύριε ελέησον. Ο επαναληπτικός χαρακτήρας δείχνει την ένταση. Θεέ μου, ευλόγησε τους αυτούς. Φεύγει μετά από εκεί. Και διαφύλαξε τους. Προστάτευσέ τους, δώσε την ευλογία σου, δηλαδή την εύνοιά σου, τη συγκατάθεσή σου, την αγάπη σου, τη βούλησή σου, τη χάρη σου πάνω σε αυτά τα δύο παιδιά που θέλουν να παντρευτούν. Και βοήθησέ τους ο γάμος τους, όχι να είναι εύκολος, αλλά να είναι πράγματι αγιαστική μήτρα που και οι δύο θα αγιαστούν. Θα μπορέσουν να καλλιεργηθούν στην αγάπη, έτσι ώστε η αγάπη τους να βαίνει διαρκώς αυξανόμενη, έτσι ώστε η μεταξύ τους αγάπη να είναι μεγαλύτερη από την αγάπη του φυσικού φίλτρου προς τα παιδιά. Προ 4-5 ετών είχε έρθει ένα ζευγάρι που εξομολογούνται σε μένα και ζούσαν στο εξωτερικό. Ήρθανε λοιπόν, καθίσαν, είχαν τα παιδάκια τους, μου λένε πες μας κάτι, πες μας κάτι. Για ξέρω εγώ, πέστε μου εσείς. Εγώ δεν ξέρω τι να σας πω. Πες μας κάτι έτσι για το γάμο μας. Λέω, ακούστε να σας πω. Έχω την εντύπωση ότι τότε θα ήταν ωραίο, τότε θα είναι μυστήριο, όταν δεν συνηθίζεται ο ένας τον άλλον. Όπως ένας παπάς. Ένας παπάς που την πρώτη του λειτουργία την κάνει με συγκλονισμό και μετά συνηθίζει. Δεν ζει το μυστήριο. Αλλά ένας παπάς ο οποίος κάθε φορά και ανεβάζει ταχύτητα και ζει καινούργια πράγματα και δεν χορταίνει και του ζει τον Θεό και την παρουσία Του, αυτός είναι μυστήριο αυτό που ζει. Για πέστε μου, νιώθετε? Εσείς είχατε ερωτευθεί από ό,τι ξέρω. Λέει, είχαμε ερωτευθεί αλλά καταλάβαμε ότι ο έρωτας είναι άλλο πράγμα. Λέω, τι είναι ο έρωτας? Μετά το γάμο είναι ο έρωτας. Τώρα είμαστε ερωτευμένοι. Σοβαρά, παιδιά. Τώρα αγαπιέστε πιο πολύ? Λέει, ασφαλώς. Για να σας κάνω και μια πιο δύσκολη ερώτηση. Δεν μου λες, λέω στην κοπέλα, πιο πολύ αγαπάς τον άντρα σου ή τα παιδάκια σου? Γλυκούλια τα παιδιά. Γυρνάν και οι δυο με μια φωνή και μου λένε ο ένας τον άλλον. Και αγκαλιάστηκαν μπροστά μου. Αυτό είναι μυστήριο. Αυτό δεν έχει εθισμό, αυτό έχει χάρη. Η χάρη τι είναι? Είναι αυτό που διαβάζουμε, που λέει ο Απόστολος Παύλος και το επαναλαμβάνουμε σε κάποιες μυστικές ευχές στις προηγιασμένες. Να έχεις τον Θεό 3 ρήματα. Ενεργούντα, μάλλον ενικούντα, ενεργούντα και εμπεριπατούντα. Θα πει να είναι ο Θεός μέσα σου, εγκατεστημένος, να ενεργεί, να καταλαβαίνεις ότι ανασένεις τη χάρη Του
και να νιώθεις τα σκυρτήματά του, να εμπεριπατεί. Φανταστείτε έναν ιερέα, ο οποίος, διαβάζουμε, ο Παπαδημήτρης Γκαγκαστάθης, χαρακτηριστικοί άνθρωποι, αφιερωμένοι. Αυτό είναι το πρότυπο της ιεροσύνης. Όχι ο παπάς που, πώς πήγε πάντα μου, κουράστηκα, διάβασε, έλεγε, 12 Ευαγγέλια και τα διάβασε μόνο σου τη Μεγάλη Πέμπτη. Τι λες ρε πάτερ μου, μαρτύριο είναι αυτό. Αυτός δεν είναι. Αλίμον. Μου έλεγε ο Σεβασμιώτας προηγουμένως ότι 24 Ευαγγέλια, 3 αποκαθυλώσεις, δεν ξέρω εγώ, 3 αναστάσεις, έτσι δεν μου λέγατε. Κουρασμένος αλλά γεμάτος. Έτσι είπατε. Είστε καλός δεσπότης, νομίζω, Σεβασμιώτατε. Ενώ αλλιώς, αμάν, λαχάνιασα, δεν μπορώ. Μα δεν κουράζεται. Αυτός που αγαπάει, δεν κουράζεται. Είπατε τη λέξη, με αυτήν την έννοια θέλω να το πω, να μην παρεξηγηθεί, δεν μου ακούστηκε πολύ καλά. Τρελαίνεται. Είναι αυτό που λέει, ας πούμε, σε ένα ωραίο τροπάριο, σε μια ωραία αναφορά ο Αγίος Ιωάννης της Κλίμακος. Το μεν σώμα καθεύδει δια την χρίαν της φύσεως, η δε καρδία μου αγρυπνεί δια το πλήθος του έρωτος. Πέφτω να κοιμηθώ και είμαι κουρασμένος, πρέπει να χαλαρώσω. Αλλά η καρδιά μου δεν κοιμάται, γιατί αγαπάει, το λέει για το Θεό. Αυτό είναι και μεταξύ των ερωτευμένων. Τον αγαπάς τον άλλον, στεναχωριέσαι που έρχεται η ώρα του ύπνου. Διότι αυτόν θες να σκεφτείς. Και πέφτουν τα τηλεφωνήματα τα ατέλειωτα και ούτω καθεξής. Η αγάπη, η οποία εκφράζεται ως κοινωνία και όχι ως πάθος κτητικό, αλλά ως επιθυμία καινοτική, να αδειάσεις όλα στον άλλον για τον άλλον. Εγώ σας ανέφερα ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, αλλά έχω αρκετά και είμαι σίγουρος μέσα μου ότι θα υπάρχουν, ίσως όχι πολλοί, κάποιοι από εσάς, εύχομαι να είναι αρκετοί, που να ζουν έτσι. Δοξάζω το Θεό. Πού τα άμαθα εγώ? Δεν έχω εγώ εμπειρία. Μου τα πάνε. Γιατί μου τα πάνε, για να βγάζω ομιλίες? Τους είπα, ελάτε εσείς να κάνετε καμιά ομιλία. Όχι, όχι, όχι. Πάρτα στην εξομολόγηση, βγάλτα δημόσια. Τι ωραία εξομολόγηση. Βέβαια υπάρχει και άλλη εξομολόγηση. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Κάθονται έξω και εγώ στο εξομολογητήρι. Σε λίγο μπαίνει η γυναίκα και μου θάβει τον άντρα. Παρουσιάζει όλο το σκηνικό, είναι λίγο η καθημερινότητα αυτή, της εκκλησίας άνθρωποι. Πάτερ μου, είναι τέτοιος, έγινε έτσι, έγινε αλλιώς. Τι να κάνουμε, κάνει υπομονή, ξέρω, φεύγει. Μπαίνει ο άντρας. Μου λέει την ιστορία εντελώς διαφορετικά. Τη γλίτωσες που δεν παντρεύτηκες, μου λένε. Αυτή είναι χριστιανικό ζευγάρι. Μέσα μου, Θεέ μου, τι να γίνει τώρα, πού βρίσκεται? Λέω, εσύ ευλόγησες, κοίταξε να βοηθήσεις. Φεύγουνε, μπαίνει μια κοπέλα. Πάτερ μου, άνθρωπος είμαι, θέλω να παντρευτώ, είδα αυτό το ζευγάρι, τι ωραίο ζευγάρι που είναι. Ζήλεψα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι είναι. Τι να πω εγώ. Ναι, δεν πειράζει. Πού να ξέρεις τι γίνεται, σεισμός. Πλακώθηκαν στο ξύλο, δεν ξέρω τι έγινε. Αλλά δεν πειράζει. Μέσα από αυτό γίνεται η τριβή. Διότι βλέπετε, ήρθανε οι άνθρωποι, πήγαν να εξομολογηθούν. Στην πρώτη φάση ο ένας έθαψε τον άλλον. Τους είπα εγώ να ξανάρθουνε. Τους είπα, σκέψου το δικό σου φταίξιμο και ξανάέλα. Και εσύ το ίδιο. Και θα έρθετε και μαζί. Ήταν αποκαλυπτικό το πως οι ίδιοι άνθρωποι βγάλανε έναν πάρα πολύ διαφορετικό εαυτό. Όχι τόσο εύκολα, αλλά φτάσανε σιγά σιγά στο να ομολογήσει ταπεινούμενος ο κάθε ένας την ευλογία που παίρνει από την παρουσία του άλλου στη ζωή του. Τι ωραίο πράγμα. Αυτό έχει πολύ μεγάλη αξία. Ας αγωνιστούμε γι' αυτό. Μέσα από την τρικυμιώδη πορεία μας να μπορούμε έτσι να επανερχόμαστε. Γι' αυτό και λέει η δεύτερη λέξη, διαφύλαξον αυτούς από τους πειρασμούς. Διότι τσακώνεται το ζευγάρι και μετά που βγαίνει στη δουλειά
και βλέπει ο ένας τον άλλον και γυρίζει. Λάθος η δική μου γυναίκα, αυτή είναι καλύτερη, νοσταλγώ λίγο χάδι και αρχίζει άλλο πράγμα μέσα στην ψυχή. Διαφύλαξον αυτούς. Τύφλωσέ τους και λίγο, Θεέ μου, δεν φωτίζεις μόνο και τυφλώνεις. Αυτή είναι η ενέργεια του μυστηρίου του γάμου όταν διαρκώς ανανεώνεται με ένα άλλο μυστήριο πολύ ιερό και ευλογημένο της εξομολογήσεως. Όχι συμβουλές, προσευχή, μετάγγιση χάριτος, ανανέωση του βαπτίσματος. Λέει λοιπόν η μία λέξη, ευλόγησον αυτούς ο Θεός, διαφύλαξον αυτούς ο Θεός, και έχει και μια τρίτη λέξη, μνημόνευσον αυτούς ο Θεός. Θεέ μου, κράτα τους στη μνήμη Σου. Θα θέλαμε αυτοί οι άνθρωποι που τώρα βρίσκονται ενώπιον Σου να μείνουν χαραγμένοι αιώνια στη μνήμη Σου, μαζί. Όπως λέμε στα μνημόσυνα, αιωνία η μνήμη. Αιωνία η μνήμη δεν θα πει να μείνουν, να τους θυμόμαστε εμείς εδώ στη γη, αφού εμείς θα φύγουμε. Αιωνία η μνήμη σημαίνει, Θεέ μου, προσευχόμαστε όλοι αυτός ο άνθρωπος που έφυγε από κοντά μας να είναι για πάντα χαραγμένος στη δική Σου μνήμη, δηλαδή στη μνήμη των ευλογιών και της χαριτός Σου. Προχωράει λοιπόν ο γάμος και αφού πούμε όλα αυτά, έχει και κάτι άλλο. Μια ωραία ευχούλα. Δώσε σε αυτούς την χαρά την οποία είχε η Αγία Ελένη όταν βρήκε τον Τίμιο Σταυρό. Τι είναι αυτό? Τι του ήρθε του Αγίου αυτού που έκανε την ακολουθία και το έβαλε? Δώσ' τους τέτοια χαρά σαν την χαρά που είχε η Αγία Ελένη όταν σκάβοντας, οπ, βρήκε τον Τίμιο Σταυρό. Δώσε δηλαδή ο κάθε ένας να ανακαλύψει στον άλλον ένα πνευματικό θησαυρό. Όχι να μείνει στην επιφάνεια ότι είναι ανάποδος, ότι είναι, ξέρω εγώ, έχει μαγειρεύει άσχημα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο κάνει. Άστε τα αυτά. Ψάξε. Έχει κατ' εικόνα είναι πλασμένος αυτός. Δες μέσα τι σφραγίδα θεϊκή έχει. Μπορεί να έχει κάτι το εξαιρετικό και σπάνιο και θα το έχει. Ο γάμος τι είναι? Προσπάθεια να ανακαλύψω όχι τα ελαττώματα που θα φανούν, αλλά αυτά τα ελαττώματα κρύβουν συνήθως πολύ μεγάλα χαρίσματα και μεγάλες αρετές. Είναι πολύ επώδυνη εμπειρία, δεν ξέρω αν οι πατέρες το ζουν έτσι, να βλέπεις σε ένα ζευγάρι να έρχονται και να μπορείς να βλέπεις, να βλέπει ο πνευματικός αρετές, χαρίσματα και ευλογία και χάρη στην ψυχή κάποιου και να μην τα βλέπει ο άντρας ή η γυναίκα στον άλλον. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα. Δεν υπάρχει κανένας ο οποίος να μην έχει μέσα του θεϊκή σφραγίδα, ευλογία, κάτι σπάνιο και μοναδικό. Μπορεί να μην το ξέρει κιόλα. Καιρός μέσα στο γάμο, ο σύντροφος του, ο σύζυγός του, να το βρει και να το φέρει στην επιφάνεια. Να γιατί λέει, και τι χαρά που είναι τότε, να γιατί λέει, δώσε να έχει τη χαρά που είχε η Αγία Ελένη όταν σκάβοντας βρήκε τον Τίμιο Σταυρό. Σκάψε λίγο. Είναι σκάψιμο ο γάμος. Όπως είναι σκάψιμο το έργο του πνευματικού, όπως είναι σκάψιμο το έργο του ιερέως μέσα στο μυστήριο της ιεροσύνης, μέσα στη ζωή. Να ζούσαμε έτσι. Έτσι μπορούμε να ζούμε. Αυτό είναι ζωή. Αυτό είναι η Εκκλησία. Και επειδή περνάει η ώρα, παρά το ότι είναι σταματημένο αυτό το ρολόι και με μπερδεύει, να πω λίγο και για το Ευαγγέλιο. Δέστε τι ωραίο που είναι το Ευαγγέλιο. Γίνεται ένας γάμος στην Κανά της Γαλιλαίας. Και πηγαίνει. Εκεί καλείται και ο Χριστός. Και είναι και η Παναγία. Κάθονται και καθώς προχωράει η ώρα, βλέπουν ότι τέλειωσε το κρασί. Ο Κύριος δεν λέει τίποτε. Λέει η Παναγία, «Ίνο νου κέχουσι, μείνανε, δεν έχουν κρασί». Λέει ο Χριστός, «Τι εμεί και εσύ γίνε, τι δουλειά εσύ,
«Γίνε, γυναίκα», λέει ο Χριστός στην Παναγία. Την αποκαλεί στο Σταυρό. Βλέπετε, έχει αυτόν τον όρο, να μην ξεφύγω. Λέει λοιπόν, αυτή γυρίζει, τον αγνοεί και εκείνη λίγο και λέει, «Ό,τι σας πει να κάνετε, να το κάνετε. Μυρίζετε ότι κάτι θα γίνει». Και τότε λέει, «Φέρτε τις ιδρύες, τις στάμνες και γεμίστε τες με νερό». Το ευλογεί και γίνεται κρασί. Τις γεμίσανε έως άνω, όσο πάνω. Και διαπιστώνουν ότι αυτό το κρασί τελικά ήταν πολύ καλύτερο από το προηγούμενο. Το κρασί του θαύματος από το κρασί της φυσικής επεξεργασίας. Και με απορία λένε εκεί οι αρμόδιοι, μα λέει συνήθως το πρώτο καλό κρασί το δίνουμε στην αρχή. Και όταν μεθύσουνε, μετά τους δίνουμε δεύτερη ποιότητα, δεν καταλαβαίνουν και τίποτε. Εδώ λέει πώς έγινε και κρατήσατε το καλό κρασί. Εκεί που μπαίνει ο Θεός, όταν εμείς γεμίζουμε με νερό τις ιδρύες, την ώρα του μυστηρίου του γάμου, κάνει κρασί πολύ καλύτερο. Όταν λοιπόν γίνεται ένα μυστήριο, το μυστήριο, και διαβάζουμε αυτό το Ευαγγέλιο, εγώ θα σας πω μέσα μου αυτό, λέω, Θεέ μου, εγώ τώρα τι κάνω, νεράκι βάζω, την προσευχή μας, όλοι μαζί. Δεν καταλαβαίνει ο κόσμος. Ο κόσμος σκέφτεται πότε θα πετάξουν τα ρίζια, πότε πώς είναι ντυμένοι. Το χαλάμε και όλα το μυστήριο. Πηγαίνω, ας πούμε, στο γάμο και βλέπω κοπέλες που έρχονται στις συνάξεις που είναι ντυμένες έτσι που δεν μπορώ να τις αναγνωρίσω. Έχει αλλάξει η φάτσα τους. Έτυχε να πάω στην Ύφη. Ήτανε... Πήγα και της είπα, καλά, γιατί άλλαξες τη φάτσα σου έτσι. Ήσουν κούκλα. Τι τα έκανες όλα αυτά έτσι. Λέει, έτσι κάνουν στους γάμους. Κακός. Δεν είναι γάμοι αυτοί. Μην είναι κανονικιά, να σε ανακαταλάβω ποια είσαι. Αλλά ένα τέτοιο πραγματάκι. Γελάμε λίγο με αυτά, αλλά κάπως έτσι γίνεται. Και μου έτυχε μια φορά, ήταν έτσι χριστιανικός γάμος, και την ώρα που ήταν, φοβήθηκα στην Κηφισιά, κάνα το γάμο, ξαφνικά βλέπω γίνεται μια φασαρία πριν από το χορό του Ισαΐα, ανεβήκαν όλοι αυτοί οι χριστιανοί που είχαν πνευματικούς αγιορείτες, δεν ξέρω εγώ τι, πάνω στα στασίδια και πετούσαν χούφτες ρύζι. Και λέω, αυτοί είναι οι χριστιανοί μας, τόσο αποθυμένα έχουνε. Δηλαδή, αυτό το πράγμα τι γάμος είναι. Δεν μπορούν αυτή την ώρα να χαρούν το χορό του Ισαΐα και απλώς ξεσπούν καταπιεσμένοι χριστιανοί. Έτσι είπα μέσα μου. Σας εξομολογώ με το λογισμό μου. Πώς όμως θα μπορούσε να είναι, να έχουν σοβαρότητα τα παιδιά. Να έχουν χαρά από μέσα τους. Και όλη η χαρά να είναι προσευχή του κόσμου. Τέτοιους γάμους να μάθουμε να κάνουμε. Αυτή είναι εκκλησιαστική γάμη. Η άλλη είναι πολιτική γάμη με εκκλησιαστικό επίχρησμα. Είναι ψευτοθρησκευτική γάμη. Γάμους αληθινούς. Να είναι η χαρά της προσευχής, της ευχής της εκκλησίας για την πορεία αυτών των παιδιών. Και τα παιδιά έτσι να συμμετέχουν. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο κάνουμε εμείς είναι γεμίζουμε τις ιδρύες ύδατος με την προσευχή μας. Και ευλογεί ο Θεός και γίνεται κρασί. Η ευχή μας δηλαδή και η προσευχή μας γίνεται πραγματικότητα στην ζωή αυτών των ανθρώπων. Αν όλοι έτσι προσευχόμαστε και γίνεται πραγματικότητα καλής ποιότητος, καλύτερης από τη λογική μας, από τα φυσικά χαρίσματα. Αυτό είναι σημείο. Προχωρεί το Ευαγγέλιο και στο τέλος πώς τελειώνει. Ότι αυτήν έκανε την αρχή των σημείων ο Ιησούς και εφανέρωσε την δόξαν αυτού. Όταν κάνει η Εκκλησία έναν γάμο και όταν έχει μια οικογένεια, περιμένει να δει σημείο στη ζωή των παιδιών και μέσα στην οικογένεια. Και σημείο σημαίνει παραβίαση ή μάλλον υπέρβαση της λογικής που δεν εξηγείται, η παρουσία του Θεού δεν εξηγείται. Ναι, υπάρχουν τέτοιοι γάμοι, τέτοιες οικογένειες και έτσι θα πρέπει να είναι όλες οι χριστιανικές οικογένειες. Αν δεν το έχουμε, ας ταπεινωθούμε και ας ζητήσουμε το έλεος του Θεού, να μην χάσουμε όμως την πίστη μας σε αυτό. Πραγματικά αυτό ευλογεί η Εκκλησία, γι' αυτό προσεύχεται, αυτό εύχεται. Μεταξύ των άλλων, όχι απλώς τα παιδιά τώρα να επιβιώσουν, να ζήσουν. Και για να ζήσουν πρέπει να υπάρχει
σημείο της παρουσίας του Θεού και εφανέρωσε την δόξα αυτού στο γάμο. Τους έκανε ένα σημείο, ένα θαύμα, φανέρωσε τη δόξα του και τους έδωσε καλό κρασί. Αυτό το πράγμα είναι ο τύπος του εκκλησιαστικού γάμου, τον οποίο δυστυχώς όταν δεν τον πιστέψουμε, νομίζω ότι οι περισσότεροι δεν το πιστεύουμε, έτσι φαντάζομαι, υποθέτω ότι και τώρα αρκετοί θα λένε «Πού ζει ο άνθρωπος, προσγειώσου λίγο πάτερ μου», θα λέτε. Όχι, δεν θέλω να προσγειωθώ. Έτσι είναι για την Εκκλησία. Απογειωθείτε. Όχι προσγειωθούμε, όλοι να απογειωθούμε. Και αν έχουμε κάνει μια αρχή λίγο πιο συμβιβαστική και δεν έχουμε αυτά, από εδώ και μπρος. Να ανακαλύψω το γάμο που έκανα πριν από 30 χρόνια και να τον δω μέσα στα παιδιά μου ή μέσα στην ατεκνία μου, στη συζυγία μας, μέσα στη ζωή μας και να αναβαθμιστεί η ζωή μας σήμερα σε αυτή την εποχή η οποία αρνείται τον Θεό, τον χτυπάει, την πειράζει το Άγιο Φως, την ενοχλούν τα θρησκευτικά, δεν ξέρω εγώ τι άλλο την κάνει. Θέλουν το ένα και το άλλο να αλλάξουν σε όλο αυτό το τρελοκομείο το παγκόσμιο. Να βγούμε εμείς με το μυστήριο του γάμου, με το μυστήριο της πίστεως, με το μυστήριο του Θεού. Αυτό και εύχομαι να δώσει ο Θεός σε όλους μας. Χριστός Ανέστη. Ευχαριστούμε πολύ τον Σεβασμιό, τον Μητροπολίτη Μεσογείας και Λευρεωτικής, κύριο Νικόλαο. Όση ώρα και αν είστε στο βήμα, είστε πάντοτε απολαυστικούς. Έχουμε λίγο χρόνο, λίγα λεπτά, για κάποιες έτσι λίγες ερωτήσεις. Αν δεν είστε κουρασμένος, υπάρχει λίγος χρόνος. Αν δεν είστε κορεσμένοι εσείς. Ωραία. Δεν ξέρουμε αν υπάρχει... Θα μπορούσε να είναι και μια σκέψη. Ακόμη και κριτική σκέψη. Μπορεί να μην είναι όλα αυτά που είπαμε σωστά. Είναι αληθινά, είναι ειλικρινά. Μπορεί όμως να μην είναι, έχουν πληρότητα. Από κάπου να μπάζει. Να το ακούσουμε, να το φτιάξουμε. Ωραία. Ή μια εμπειρία. Ή κάτι που δεν διευκρινίστηκε, που δεν ήταν σαφές. Μπορώ να το διευκρινίσω. Όποιος θέλει να υποβάλει κάποιο ερώτημα, με την ανάταση του χεριού, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο φορητό μικρόφωνο στην αίθουσα. Ωραία, τώρα θα έρθει. Τώρα θα έρθει το φορητό μικρόφωνο. Κάποιος, όποιος θέλει να υποβάλει ένα ερώτημα. Μια κοπέλα εκεί. Ωραία. Ορίστε. Να σηκωθείτε όρθια. Από εκεί, Αντώνη. Έχω δύο ερωτήματα να κάνω. Το ένα έχει άμεση σχέση με αυτά που είπατε, το ένα όχι τόσο, αλλά επειδή είναι η απορία ενός παιδιού, έτσι νέου παιδιού, θα ήθελα να το... Πιστεύω είστε ειδικός που θα μπορούσατε να απαντήσετε. Το πρώτο είναι σχετικά με τους ομοφιλόφιλους, που είπατε ότι ο έρωτος κανονικά είναι αλληλοσυμπλήρωση, ανατομική και τέλος πάντων ψυχοσωματική αλληλοσυμπλήρωση. Η ολοκλήρωση προϋποθέτει συμπληρωματικότητα. Μάλιστα. Και είπα ότι ναι, τα κύτταρα είναι μισά, οι λειτουργίες είναι μη ολοκληρωμένες που περιμένουν την ολοκλήρωσή τους, τα σώματα πρέπει να έχουν συμπληρωματική ανατομία. Εγώ τώρα θα επιμείνω στο ψυχολογικό κομμάτι, επειδή πρόκειται, οι ομοφιλόφιλοι δεν πάβει να είναι δύο διαφορετικοί άνθρωποι ως ψυχικά πλάσματα, που θα μπορούν σε αυτό το επίπεδο να συμπληρώνει ο ένας τον άλλον, να γίνεται και ένωση, συγκατάβαση ο ένας τον άλλον, να έρχεται ο ένας στη θέση του άλλου και να μιμούνται έτσι την αγιότητα του Χριστού σε αυτό το επίπεδο, στο ψυχικό μιλάω. Με μπερδεύεις λίγο, να σου πω την αλήθεια όπως το νιώθω. Ναι, ναι. Όχι γιατί θέλω να σε διακόψω,
αλλά έβαλε την αγιότητα του Χριστού, την κένωση. Είναι δηλαδή, πολύ βαριές λέξεις. Μπορεί ένας ομοφιλόφιλος να ζήσει αυτή την κένωση, αυτή την αγιότητα σε ψυχικό επίπεδο και κατά πόσο το σωματικό επίπεδο θα τον εμποδίζει σε αυτή την κίνηση. Ωραία. Αυτό είναι το ένα και μετά... Να δούμε το δεύτερο μετά. Ναι. Καταρχάς, ο άνθρωπος δεν είναι ψυχή και σώμα, είναι ψυχοσωματικός. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό φαίνεται πάρα πολύ καλά στην συζυγική συνέβρεση. Είναι μια κατεξοχήν ψυχοσωματική λειτουργία. Δεν είναι δύο σώματα που κολλάνε και τη βρίσκουν. Αυτή είναι η εντελώς σεξουαλική σκληρότητος προσέγγιση του θέματος. Αλλά ο σκοπός όλος είναι η ολοκλήρωση του ανθρώπου. Όχι της ψυχής, του ανθρώπου, δηλαδή ψυχοσωματικά. Και έτσι έρχεται μαζί και η ψυχή με το σώμα, όλο μαζί είναι ιερό πράγμα. Εγώ προσωπικά αισθάνομαι ότι δεν υπάρχει ιερότερο πράγμα που μπορεί να κάνει κανείς με το σώμα του από αυτήν την ένωση, εκτός από την κατά Θεόν άσκηση. Αυτό είναι κάτι άλλο με το σώμα. Λέω λοιπόν ότι η ένωση αυτή έχει μια ιερότητα. Και γι' αυτό είναι αμαρτία η παραβίαση της ιερότητος. Παραδείγματος χάρη, εάν εγώ στην Αγία Τράπεζα βάλω το πιάτο με το φαγητό και αρχίζω και τρώω, δεν έχω κάνει κάτι κακό, αλλά έχω κάνει κάτι ασεβές. Κάτι που είναι για μια ιερή χρήση, η Αγία Τράπεζα, εγώ το χρησιμοποιώ για μια κοινή χρήση που είναι το να φάω. Δίψασα, δεν παίρνω το Άγιο Ποτήριο, βάζω στη βρύση νερό και πίνω. Είναι για μία άλλη χρήση αυτό το Άγιο Ποτήριο. Έτσι είναι και το σώμα. Το σώμα είναι για μια ιερή χρήση. Γι' αυτό και η Εκκλησία το ονομάζει Ναό του εν ημίν Αγίου Πνεύματος. Αυτό λοιπόν το σώμα πρέπει να έχει ιερή χρήση. Αν έχει στεγνή σεξουαλική χρήση, αυτό είναι υποβιβασμός του. Πρέπει η χρήση αυτή να περνάει και από την ένωση των ψυχών. Ένωση των ψυχών όχι σε ψυχολογική μόνο έννοια, αλλά στην έννοια της ψυχής όπως την εννοεί η Εκκλησία, που έχει να κάνει με τον αγιασμό. Και γι' αυτό σε διέκοψε λίγο που είπες για τον αγιασμό εν Χριστώ και ένωση. Αυτές είναι λέξεις πάνω από την ψυχολογία και πάνω και από τα σώματα. Είναι μέσα οι ψυχές πως ενώνονται. Αυτό λοιπόν που θα είχα εγώ να πω πρώτον είναι ότι το να ορίσω κάποιον και να πω αυτός είναι ομοφιλόφιλος και είτε να τον καταδικάσω είτε να τον δεχθώ έτσι είναι λάθος. Το να πω όμως αυτός ο άνθρωπος νομίζει ότι είναι αυτό και αυτό που έχει κάνει σήμερα όλο το σύστημα είναι να κάνει να πιστέψουμε ότι έτσι γεννιέσαι ή έτσι γίνεσαι σε μια πολύ μικρή ηλικία και δεν ξεγίνεσαι. Εμείς στην Επιτροπή Βιοειθικής, εγώ καταρχάς 2,5 χρόνια μόνος μου χτένισα την παγκόσμια βιβλιογραφία. Θέλω να καταλάβω. Υπάρχει γενετικό υπόβαθρο, υπάρχει επιγενετικό υπόβαθρο, είναι θέμα ορμονών, είναι θέμα νευροφυσιολογικό, κάτι σημαίνει στον εγκέφαλο. Δεν μπόρεσα να βρω. Κάνουμε τώρα εδώ και άλλα 2,5 χρόνια συναντήσεις με τους καλύτερους καθηγητές που μπορούμε να βρούμε σε αυτούς τους τομείς. Αρκετοί εξ αυτών προσπαθούν να εξηγήσουν. Και εμείς προσπαθούμε να καταλάβουμε, όχι για άλλο λόγο, για να σεβαστούμε. Αν εμένα μου ήρθε ένας άνθρωπος, ο οποίος έτσι είναι, και εγώ πάω να τον αλλάξω, τότε αμαρτάνω. Έτσι αισθάνομαι. Αν όμως έτσι έγινε και τον πείσανε ότι έτσι πρέπει να παραμείνει και δεν φροντίσω στο μέτρο που μου δίνει το δικαίωμα να τον βοηθήσω σιγά σιγά με πολύ σεβασμό να απαλλαγεί από αυτήν την κρίση, τότε αμαρτάνω. Θα ήθελα λοιπόν όποιος αμαρτωλός κι αν είναι και σήμερα η αμαρτία αυτή αν είναι αμαρτία σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, να τον αγκαλιάσω αυτόν τον άνθρωπο και να μπορέσω να τον ελευθερώσω. Δεν δέχομαι λοιπόν εύκολα μέσα μου εγώ
αυτό που λες ότι αν κάποιος είναι ομοφιλόφιλος. Όχι. Αν κάποιος έρθει και μου πει εγώ είμαι ομοφιλόφιλος. Έλα αγαπητέ μου αδερφέ να του πω τι θα πει αυτό. Εγώ το έχω κάνει. Το κάνω πάρα πολύ συχνά. Μου έχει έρθει πολύ τέτοιος κόσμος. Μου έχει έρθει και η ένωση. Και εκεί υπάρχει ένας εσωτερικός διχασμός. Υπάρχουν αυτοί που θέλουν να βοηθηθούν. Και εγώ τους είπα, εγώ δεν ξέρω να καταδικάζω κανέναν. Ξέρω όμως, άμα θέλετε να σας βοηθήσω, να σας πω τι θα πει αγιασμός, τι θα πει χάρις Θεού. Και θα μπορούσα δημόσια να σας πω, ότι έχω πολύ μεγάλη χαρά. Κάποτε πίστευα ότι πιο εύκολα μπορεί να απαλλαγεί κανείς από τα ναρκωτικά, από ό,τι από αυτήν την αντίληψη. Δεν μπορώ να τα συγκρίνω τώρα. Έχω αρκετές περιπτώσεις που θέλησαν συνεργασία. Κάποιοι μπορεί αλλιώς να το ερμηνεύσουν. Το πρώτο λοιπόν είναι ότι μη βιαστούμε να πούμε ότι έτσι είναι. Όχι, υπάρχει λόμπι που το θέλει να είναι έτσι. Που το θέλει να είναι έτσι. Και δεύτερον πράγμα, βλέπετε έχει εξελιχθεί σε πανίσχυρο πολιτικό λόμπι. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Όταν έγιναν οι τελευταίες εκλογές δημοτικές στη Νέα Υόρκη, ακριβώς πριν ο προηγούμενος δήμαρχος είπε ότι εγώ είμαι εκπεπιθήσεως ρεπουμπλικάνος. Αλλά επειδή ο Ομπάμα, στις προηγούμενες εκλογές, συγγνώμη, όχι τις δημοτικές, στις ομοσπονδιακές, για τρεις λόγους θα ψηφίσω τους δημοκρατικούς. Οι δύο εκ των τριών λόγων ήταν ο ένας ότι θέλησε σε ομοσπονδιακό επίπεδο να νομιμοποιήσει τις αμβλώσεις και ο δεύτερος ότι θέλησε να θεσμοθετήσει τις ομοφιλοφιλικές συμβιώσεις. Αυτό είναι πολιτικός λόγος. Δεν κοβόταν τόσο πολύ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έχουν γίνει τεράστια λάθη στην προσβολή τέτοιων ανθρώπων. Ένα λοιπόν αυτό. Δεύτερον, όταν η Σερβία το 2011 άρχισε τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μόλις το 2012 απηγόρευσε να γίνει η παρέλαση των ομοφιλοφίλων, σταμάτησαν μαχαίρι. Το 2014 το Σεπτέμβριο κατάφερε να γίνει στο κέντρο του Βελιγραδίου 6.000 αστυνομικοί, 200 τόσα άτομα και το Νοέμβριο επανήρχεσαν οι διαπραγματεύσεις. Αυτό είναι πολιτική απόφαση. Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς ότι υπάρχει ένα λόμπι, μια πολιτική η οποία πείθει, η οποία εμφανίζει ότι είναι κάτι πολύ καλό, σεβασμός, τι να κάνουμε στους καμιάνους ανθρώπους. Είναι φιλάνθρωπα αισθήματα. Δεν είναι δυστυχώς. Απ' την άλλη μεριά εμφανίζονται οι θρησκείες σκληρές, αδυσόπιτες, που μπορεί να είναι κακός. Θα έπρεπε να βγάζουν έλεος, κατανόηση κτλ. Γι' αυτόν τον λόγο εμείς κάναμε αυτή την προσπάθεια. Δεν θέλω να το επιμερίσω το θέμα σε αυτόν τον τομέα και νομίζω κάνουμε κάτι που θα μην το ακούσετε όπως ακούγεται, αλλά έτσι είναι, παγκοσμίως δεν έχει γίνει. Η ανάλυση του θέματος και δεν έχουμε ανοίξει το στόμα μας. Θα φτάσουμε κάπου και θα το πούμε. Ποια είναι η βιολογική του κατάσταση, ποια είναι η νευροφυσιολογική πραγματικότητα, ποια είναι η ψυχολογική, τι σημαίνει λογισμός, τι ωραίο πράγμα στην Εκκλησία, μεγάλη παρακαταθήκη, ο λογισμός, σου καρφώνεται μια ιδέα, πώς αυτό μπορεί να εξελιχθεί κάπως και δεν ξεκαρφώνεται. Ας πούμε η ψηφοβία. Κάτσε εγώ, μπορεί να του μπει ένας τέτοιο πράγμα. Και δεν είναι η ομοφοβία, είναι η ετεροφοβία. Η ετεροφοβία είναι μεγαλύτερος κίνδυνος. Φτιάχτηκε όμως η λέξη ομοφοβία. Δεν πει ομοφοβία. Λοιπόν, αυτό συνεπώς το ένα είναι ότι πρέπει λίγο να προσέξουμε στο αν θα το αντιμετωπίσουμε έτσι. Και το δεύτερο, δηλαδή στο αν κάποιος είναι, και το δεύτερο, ο διαχωρισμός του ανθρώπου σε ψυχικό και σωματικό είναι λάθος.
Δεύτερη ερώτηση. Έτσι, αν κατάλαβα καλά, πάνω σε αυτά που είπατε, ότι όσο, επειδή βρίσκεται εκτός εαυτού, δεν μπορεί να αγαπήσει αληθινά. Τι λέτε, συμφωνείτε με αυτό? Δεν μπορώ να τα πω έτσι. Νομίζω όμως ότι είναι πολύ μεγάλο. Εγώ και στα πνευματικά θεωρώ ότι πρέπει το πρώτο πράγμα που έχω να κάνω αν έρθει ένας άνθρωπος είναι να τον βοηθήσω να ξεκουραστεί η ψυχή του. Λέει ο Αββάς Ισαάκ, ένας μεγάλος ασκητής, «Ανάπαυσον των αδελφών σου και ήταν ουθέτησον αυτών». Να αρχίσει να του κοπανάς συμβουλές. Ξεκούρασέ τον. Είναι το λάθος, το αντίστροφο είναι το λάθος που κάνουν οι γονείς. Που τα τσακίζουν τα παιδιά με τις συμβουλές και μετά δεν τους θέλουν. Μου λένε, ας πούμε, ότι τους αγαπώ αλλά δεν τους μπορώ. Δεν τον αντέχω, τον πατέρα μου. Πες τους κάτι. Η ποιμαντική της Εκκλησίας είναι άλλο πράγμα. Είναι ότι ξεκούρασέ τον, αγκάλιασέ τον, ό,τι και αν έχει κάνει. Ό,τι και αν έχει κάνει. Ο ληστής στο σταυρό μετενόησε. Οι πάντες έχουν δυνατότητα να αγωνιστούν και να προχωρήσουν και να χυθούν μέσα στο έλεος της αγάπης του Θεού. Στην θάλασσα του ελέους και της αγάπης του Θεού. Συνεπώς, θέλω να πω ότι δεν μπορώ να πω τέτοιες λέξεις ακριβώς. Δεν μπορεί. Μπορεί. Αλλά κάπως διαφορετικά. Όχι με αυτό. Είναι εμπόδιο αυτό. Η κρίση της ταυτότητας είναι εμπόδιο. Δεν πειράζει που ρωτάει η κοπέλα, τα λέμε για όλους. Άστε να μιλήσει. Το επόμενο. Το επόμενο. Μου είπε ένα παιδί σήμερα. Πιστεύω στη φυσική. Σε αυτά που βλέπω και σε αυτά που βλέπουν οι επιστήμονες. Μόνο αν μου συμβεί και εμένα ένα θαύμα θα πιστέψω στο Θεό. Εσείς τι θα λέγατε σε αυτό το παιδί? Μακάρι εμείς οι δόντες και πιστεύσαντες. Ναι. Δηλαδή υπάρχουν αυτοί που για να πιστέψουν θέλουν να δουν. Αυτοί συνήθως δεν πιστεύουν. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι βλέπουν και δεν πιστεύουν. Και υπάρχουν αυτοί οι οποίοι πρώτα πιστεύουν και μετά βλέπουν. Η πίστη είναι πολύ μεγάλο τηλεσκόπιο. Βλέπεις τα πάντα. Δεν νομίζω ότι ο πατήρ Παΐσιος, ας πούμε, πίστεψε επειδή δεν έκανε θαύμα. Αλλά επειδή πίστεψε, έκανε θαύματα. Αυτό που σας λέω δεν είναι φραστικό κόλπο. Μεγάλη πραγματικότητα. Και δεν είναι, και αυτός που είναι φυσικός και θέλει να δει αυτό το παιδί, ας πούμε, εγώ πηγαίνω στα σχολεία, μου λένε τι έχετε να πει για τη θεωρία της εξελίξεως. Λέω, τι είναι αυτό? Δεν μπορεί, λέει, δεν το ξέρετε? Όχι. Πώς δεν το ξέρετε? Μα εγώ δεν είμαι βιολόγος. Δεν μπορεί, λέει, το ξέρετε? Εσύ το ξέρεις? Ναι. Τι λέει? Ότι ο άνθρωπος κατάγεται από τον πίθηκο. Σοβαρά? Το είδες? Έτσι είναι. Πού το ξέρεις? Λέει, το λένε οι επιστήμονες. Εσύ το έκανες το πείραμα? Όχι. Άρα πιστεύεις αυτά που λένε οι επιστήμονες, έτσι? Εμπιστεύεσαι, έχεις πίστη. Και εγώ εμπιστεύομαι αυτά που λένε οι Άγιοι. Τον Θεό δεν τον έχω δει, δεν θέλω και να τον δω. Αλλά αν τον έχει δει ο άλλος και τον εμπιστεύομαι, μου αρκεί. Αυτό σας λέω ένα τραβηγμένο, ένα έντονο μάλλον παράδειγμα. Όλοι πιστεύουμε. Κανένας δεν είδε το σωμάτιο το μποζόνιο του Higgs, το οποίο βέβαια δεν ανατρέπει τίποτε το καημένο. Υπάρχει. Αλλά, ξέρω εγώ, καλά κάνει και υπάρχει. Ο Θεός το έκανε. Εμφανίζεται όμως, δεν σε τη φόρτιση. Πάλι πήγα σε σχολείο. Πέστε μου, λέει, το μποζόνιο, το σωμάτιο του Θεού, τι έχετε να πείτε? Τίποτα. Να είναι καλά το καημένο. Τι να έχει δηλαδή το σωμάτιο του Θεού? Και μάλιστα, το είπα στα παιδιά αυτά. Δεν ξέρω, πατήρ Νεκτάριος, με φυσικό, δεν πάτερ μου, φοβάσαι το σωμάτιο του Θεού καθόλου? Λέω στα παιδιά, ακούστε παιδιά, δεν ξέρω εγώ για αυτά. Θα πάτε στο ΣΕΡΝ, θα σας δώσω εγώ στους 10 καλύτερους και σε 2 συνοδούς καθηγητές, καλύπτω τα έξοδα, εισιτήρια και ξενοδοχείο, θα πάτε 4 μέρες και να μου πείτε τι είδατε. Πήγανε. Δεν το είδαν το σωμάτιο, είδαν το πείραμα. Δεν το κατάλαβαν όλο. Τους έκανα εγώ ένα μαθηματάκι. Αυτά που ήξερα. Δεν είναι. Τίποτα δεν είναι. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα η πίστη. Το εμπιστεύεστε. Πολύ ανώτερο από το αποδεικνύειν. Πρώτα εμπιστεύεσαι και μετά κατανοείς και βλέπεις. Το άλλο είναι προσπάθεια να μπεις στο διπλανό χώρο από τον τοίχο. Αν πας με φόρα,
Θα έχεις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Χρειάζεται από την πόρτα να μπεις. Αλλά δυστυχώς μας φορτίζουν από τα σχολεία, από τα μικρά παιδιά. Εγώ μονίμως τέτοια ερωτήματα ακούω από παιδιά που ούτε την Αγία Γραφή έχουν διαβάσει, ούτε τι λέει η επιστήμη κατανοούν, αλλά πιστεύουν αυτό που το σύστημα τους δίνει να καταλάβουν. Για ποιο λόγο δεν γνωρίζω. Αλλά όμως είναι λάθος. Ορίστε. Ναι. Ακούγεστε. Απλά έλεγα να προηγηθούν πρώτα η νέα γενιά που είναι από πίσω, αλλά εντάξει. Εντάξει. Σεβασμιότατε, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Η πατρίδα μας διέρχεται δύσκολες στιγμές. Η Εκκλησία κάνει αυτό που πρέπει, πιθανώς να το κάνει, δεν ξέρω, ώστε να βοηθήσει τους Έλληνες σε θέματα πίστεως, σε θέματα κοινωνικά και σε θέματα εθνικά. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Γιατί με ρωτάτε εμένα? Γιατί αποτελείται... Αν θέλετε να με ρωτήσετε εγώ τι κάνω, ευχαρίστως, αλλά δεν υπάρχει λόγος. Λοιπόν, εσείς είστε ευχαριστημένοι από τον επίσκοπό σας? Είστε ευχαριστημένοι από την τοπική... Μη μου πείτε, από την τοπική εκκλησία σας. Εάν έχετε ένα παράπονο, πηγαίνετε με πολύ σεβασμό και λέτε... Δέσποτα μου, εμένα έρχονται και με παραπονιούνται. Να βγεις, να φωνάξεις, μου λένε. Ναι, το ακούω. Ζυγίζω. Πρέπει, κάτι πρέπει να κάνω παραπάνω. Ποια είναι η ευθύνη μου, να δω. Εγώ δεν μπορώ να δικαιώσω. Πιστεύω ότι πάντοτε υπάρχουν ελλείψεις όλους μας. Και πρώτα-πρώτα σε μένα. Εγώ είμαι πολύ ελλειπής. Λυπούμαι που το λέω, αλλά είναι και προσπαθώ να κάνω ό,τι μπορώ. Νομίζω και άλλοι το κάνουν και οι σύνοδοι το προσπαθούν. Δεν ωφελεί το να αρχίσω να κρίνω εγώ την σύμπ, χωρίς να ξέρω τι κάνει η Εκκλησία. Μπορώ να σας πω όμως με μεγάλη ειλικρίνεια ότι νομίζω δεν κάνει όσο θα μπορούσε. Θα μπορούσε να κάνει περισσότερα. Αλλά η Εκκλησία είμαστε όλοι μας. Βεβαίως. Θα γύριζα την ερώτηση και θα σας έλεγα χωρίς να μου απαντήσετε. Εσείς αγωνίζεστε να ζήσετε, είστε εγγαμοί. Βεβαίως. Το γάμο σας έτσι όπως είπαμε. Μη μου απαντάτε. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Εγώ αγωνίζομαι να ζήσω την ιεροσύνη μου όπως σας την ομολόγησα. Αυτό είναι άλλο ένα ερώτημα. Τι θα κάνουμε εμείς? Όχι, γιατί εμείς είμαστε η Εκκλησία. Και άιντε όλοι μαζί εμείς να κάνουμε έναν τέτοιο αγώνα. Να δώσουμε μια ομολογία πίστεως. Έχει σημεία η ζωή μας. Λέει στο κατά επάρκον Ευαγγέλιο στο τέλος, σημεία δε της πιστεύσας η ταύτα παρακολουθήσει. Αυτοί που θα πιστέψουν, δέστε τι σημεία θα δουν. Για σημεία μιλάει. Εν το ονόματι μου δαιμόνια εκβαλούσι, θα βγάλουν δαιμόνια. Όφοι σαρούσι, θα πιάσουν φίδια. Θα πιούν δηλητήρια και δεν θα πάθουν τίποτε. Θα βάλουν τα χέρια τους πάνω σε ασθενείς και θα γίνουν καλά. Είμαστε τέτοια εκκλησία να γίνουμε. Σας ευχαριστώ. Τι ώρα έχουμε? Πέρασε. Μια τελευταία ερώτηση θα κάνουμε. Ορίστε. Ναι, σεβασμιότητα, ήθελα να ρωτήσω, επειδή τα σύγχρονα ζευγάρια αντιμετωπίζουν δύο μεγάλα ηθικά διλήμματα και θέλω να την τοποθέτησες πάνω σε αυτά. Το πρώτο είναι όταν για λόγους ιατρικούς υπάρχει ένα παιδί μέσα στην εγκυμονούσα γυναίκα το οποίο έχει διαγνωστεί με σοβαρό πρόβλημα υγείας, εγκεφαλικό παραδείγματος χάρη, κάτι που έχει να κάνει σχέση με εγκεφαλική βλάβη, βαριά ασθένεια, και έρχονται στη δύσκολη θέση, βάλουμε προτροπή του γιατρού, ότι αυτό το παιδί θα είναι βάρος, ας πούμε, στη ζωή του ζευγαριού και πρέπει να το αποβάλουν. Και στη δεύτερη περίπτωση, όταν είναι ένα άτεκνο ζευγάρι και μπαίνει στη διαδικασία, ας πούμε, να οδηγηθεί στα παιδιά τα λεγόμενα του σωλήνα. Τι έχετε να μας πείτε για αυτές τις δύο περιπτώσεις? Ευχαριστώ. Θέλει άλλη μια διάλεξη, νομίζω. Έτσι είναι. Θα σας απαντήσω όμως. Από το δεύτερο πρώτα. Εμένα δεν μου κάθεται καλά όλο αυτό μέσα μου. Μπορώ να το οικονομήσω. Δηλαδή, παιδάκι θέλουν οι άνθρωποι. Μέσα σε ορισμένα όρια. Δοκιμάζουν λοιπόν. Το πρώτο βήμα είναι αν μπορεί να γίνει σπερματέγχυση. Με ένα γενικό όρο, διάφορες μορφές. Δηλαδή δεν μπορεί να φτάσει
πολύ στο, εκεί που, στο σκοπό του το σπέρμα, το σπέρμα το ζωάριο και το βοηθούμε. Μπορώ να το δεχθώ αυτό, παρά το γεγονός ότι όπως σας είπα προηγουμένως, μα είναι άλλο πράγμα η ένωση των σωμάτων και άλλο να μπει ένα εργαλείο μέσα. Αλλά να βοηθήσουμε όπως βοηθούμε και ιατρικά. Ένα άλλο θα ήταν να γίνει με τις διάφορες πάλι μορφές η γονιμοποίηση απ' έξω. Αλλά σας πω παράδειγμα. Είπαμε ας πούμε να μην περισσεύουν έμβρια, μετά τι θα τα κάνουμε? Τα σκοτώνουμε, τα καταστρέφουμε, τα βαδηγούμε σε πείραμα ή κάποια τα ξαναδοκιμάζουμε. Ή να μην υπάρχει ο ετερόλογος χαρακτήρας. Δηλαδή αρχίζουμε να δανειζόμαστε. Δεν έχει σπέρμα, έχει πρόβλημα τα οάρια, να πάρουμε δανεικά. Μετά έχει πρόβλημα η μήτρα. Αρχίζουν και ανοίγει πάρα πολύ. Εγώ να σας πω ένα παράδειγμα. Προετών μου είχαν έρθει ένα ζευγάρι. Τι σημαίνει ετερόλογος χαρακτήρας, να δείτε μια λεπτομέρεια. Και μου είπανε, πάτερ μου, έχουμε 2,5 χρόνια και δεν έχουμε κάνει παιδί και τώρα προσπαθούμε. Κάναμε με εξωσωματική γονιμοποίηση, επειδή εσύ είσαι ειδικός, μου λένε, μπορείς να μας δώσεις μια ευλογία. Είμαι ειδικός να δίνω ευλογίες. Παπάς είμαι. Ευχαρίστω, λέω, ο Θεός να σας ευλογεί, παιδιά. Φύγανε λοιπόν, πράγματι απέκτησαν παιδάκι. Μετά από αφού γεννήθηκε το παιδί, από 2 χρόνια, έρχεται, δεν μου ξαναεμφανίστηκαν σε μένα, έρχεται ο άντρας, ξαγριωμένος. Άκου τι έχω πάθει. Τι έπαθες? Θυμάσαι? Θυμήθηκα. Λέει, άκου τι έγινε. Δεν σου είπαμε ότι επειδή εγώ δεν είχα σπέρμα, δανειστήκαμε σπέρμα. Και τώρα αντί το παιδί αυτό να μας ενώσει, το παιδάκι αυτό μας έχει χωρίσει. Είμαστε στα δικαστήρια για διαζύγιο. Και άκου τι είπε η απίστευτη αυτή γυναίκα. Όταν εγώ ζητούσα να βλέπω το παιδάκι, δεν έχεις κανένα δικαίωμα να δεις το παιδί. Διότι το δικαίωμά σου να δεις το παιδί απορρέει από τη γενετική συγγένειά σου μαζί του. Και δεν έχεις. Και μη βιαστείς να πεις ότι δεν θα μου δίνεις διατροφή, διότι η υποχρέωσή σου να δίνεις τη διατροφή πηγάζει από τη βούλησή σου να γεννηθεί το παιδί. Και θα πληρώνεις και δεν θα το βλέπεις. Το δικαστήριο δεν το δέχτηκε. Προσέξτε όμως τι σημαίνει αυτή η ροπή. Ότι το παιδί τελικά είναι περισσότερο παιδί της μητέρας από όσο είναι παιδί του πατέρα. Δεν είναι ισότιμοι οι γονείς έναντι του παιδιού. Αυτό είναι μια περίπτωση και υπάρχουν τέτοιες. Και μια σωρία θεμάτων, τα οποία απορρέουν από το γεγονός ότι το παρατεχνολογικοποιήσαμε και τελικώς η απέτηση να αποκτήσουμε παιδί ανεφόρων δημιουργεί άλλα προβλήματα. Μα σας πω, θα σας μαυρίσω την καρδιά. Δεν είναι πάντα έτσι. Λίγες είναι αυτές οι περιπτώσεις. Οι περισσότερες είναι ότι αποκτούν παιδάκι. Σήμερα υπάρχουν πόλεις ολόκληρες από ανθρώπους στην ουσία που δεν θα ζούσαν αν δεν υπήρχε αυτό. Αλλά εγώ θα έλεγα ότι εμείς ως Εκκλησία μπορούμε κάποιες από αυτές που δεν έχουν καταστροφή εμβρίων, αυτές τις μορφές ή ετερόλογο χαρακτήρα, να τις οικονομήσουμε. Και η δική μας Εκκλησία της Ελλάδος έτσι το αποφάσισε. Κάτι οικονομίαν. Και να χαρούμε την χαρά του ότι ήρθαν τα παιδάκια. Αλλά μέχρι σε αυτού του σημείου. Άλλες θα πούμε ότι εμείς δεν έχουμε αυτή την ευθύνη. Σε όλες όμως πρέπει να κάνουμε κάτι που δεν έχουμε κάνει. Να πιστέψουμε και λίγο περισσότερο από την τεχνητή γονιμοποίηση στην πνευματική γονιμοποίηση. Προσευχές. Ακόμη μια προσευχή. Αλλά όχι προσευχή. Θέλω παιδί, ξέρω. Ένα παιδάκι θέλουμε. Να κάνουμε, είπαμε, τα 40 λίτρουργα, τα τέτοια. Ευχέλαια, αγιασμούς. Δεν τρέπομαι να το πω. Καμαρώνω που το λέω. Εγώ έχω 59 παιδιά που γεννήθηκαν έτσι. Από 4,5 μέχρι 22 χρόνια άκαρπη συμβίωσης. Τα οποία λέγανε γνωστοί μου γιατροί, κλινικάρχες, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουν παιδί.
Ένα που κάνω. Δεν δίνει μόνο ο γυναικολόγος παιδί, με ευτήρα, συγγνώμη, δίνει και ο Θεός. Καιρός να το πιστέψουμε. Στο άλλο ερώτημα θα έλεγα ότι δεν είναι ερωτήματα αυτά για ακροατήρια δημόσια. Όπως και αυτό που είπα προηγουμένως. Είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα το ότι η Εκκλησία έχει την ποιμαντική της, η οποία σημαίνει κατά πρόσωπο να ενίσχυει του καθενός άνθρωπου. Άλλος αντέχει το Α, άλλος αντέχει το Β. Αλλά όντως υπάρχουν τέτοια προβλήματα, αλλά όχι τόσο πολλά όσα μας λένε, είναι σπάνια. Τα περισσότερα δεν έχουν αυτό το χαρακτήρα. Παγκοσμίως οι διακοπές των κοιήσεων στον πολιτικό κόσμο που ανακοινώθηκαν προτριετίας για το έτος 2012, αν δεν κάνω λάθος, 13, ήτανε 53 εκατομμύρια. Που σημαίνει σίγουρα 70. Μια Γαλλία κάθε χρόνο. Που πάει κάτω. Τι να πει κανείς. Αυτό δεν είναι πολιτισμός. Αυτό είναι φοβερό. 53 εκατομμύρια δηλώθηκαν. Και στη χώρα μας τα νούμερα είναι ποικίλα. Έχουν αυξηθεί τώρα τα τελευταία, γιατί μέσω των συμβιώσεων, οπότε έχει ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες. Ας λύσουμε πρώτα αυτό και μετά να πάμε στα πολύ δύσκολα θέματα σαν αυτό που αναφέρατε, στο οποίο πάλι η Εκκλησία ποτέ δεν μπορεί να πει ρίξτε το παιδί, δεν είναι δική μας δουλειά. Αλλά μπορεί αυτούς τους γονείς που δεν αντέχουν να τους αγκαλιάσει αφού πάρουν μόνοι τους την απόφασή τους. Αυτά θα είχα να σας πω. Και πάλι να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και έχει απλά μία μαντινάδα, γιατί τη συνηθίζουμε στην Κρήτη, για να κλείνουμε τις εκδηλώσεις. Δεν μπορεί να έρθει τόσο κόσμο και να μην του πούμε μία μαντινάδα από την Κρήτη. Πρέπει, εδώ είμαι, εδώ. Ακούσαμε στην προσφώνηση, σαν λαϊκός, ακούσαμε η Harvard, για NASA, πήγατε πολύ ψηλά. Ήταν λάθος αυτό. Και εγώ θα σας πω, θα χρησιμοποιήσω ενικό ποιητική αβία, συγγνώμη. Σαν λαϊκός μελέτησες τον ουρανό με τ' άστρα. Γι' αυτό ο Θεός σε διάλεξε και σου βάλε τα ράσα. Ευχαριστούμε πολύ. Θα παρακαλέσουμε τώρα σε αυτό το σημείο τον Σεβασμιότατο να απευθύνει ένα χαιρετισμό ή και κάποιον από την περιφέρεια που είναι συνδιοργανωτές της εκδήλωσης, αν και εφόσον το επιθυμούν. Σεβασμιότατε, εντυμολογιότατε, σεβαστοί πατέρες, Άγιοι Πρωτοσύγγελοι, σεβαστοί πατέρες, εντυμολογιότατε άρχοντα της Μεγάλης Θεοστού Εκκλησίας, αξιότιμη κυρία εκπρόσωπη της Περιφέρειας, κύριε Διευθυντά του Πνευματικού Κέντρου, κύριε εκπρόσωποι των τοπικών αρχών και φορέων Χριστός Ανέστη. Είναι ιδιαίτερη χαρά απόψε, διότι πράγματι ακούσαμε ένα λόγο, ο οποίος δεν προέρχεται αυτούσιος από ένα θεολόγο. Διότι πράγματι, εάν ήμασταν, λέγαμε μία τέτοια ομιλία, εμείς που ακολουθούμε τη θεολογική σκέψη, σίγουρα θα περιεστρέφεται μέσα στη σκέψη μας η ιδέα ότι θεολόγος είναι, αυτά θα πει. Μίλησε ο Σεβασμιότητος, τον οποίον ευχαριστούμε πάρα πολύ, όχι μόνο ως θεολόγος, αλλά μίλησε και ως επιστήμονας, ο οποίος πραγματικά μελέτησε όλα αυτά τα θέματα τα οποία μας είπε και συνέδεσε τη γνώση με την εμπειρία. Αυτό είναι το πιο σπουδαίο το οποίο μπορεί να έχουμε σήμερα στις ημέρες μας. Διότι η εμπειρία, όταν συνδεθεί με τη γνώση, πράγματι έχουμε πάρα πολύ θετικά αποτελέσματα. Το
Τον ευχαριστούμε λοιπόν ιδιαιτέρως, διότι πράγματι απόψε η ομιλία του ήταν όχι μόνο απολογητική, αλλά και θεολογική και πάνω απ' όλα ποιμαντική. Έδωσε να καταλάβουμε όλοι μας ποια είναι η πορεία ενός, η ορθόδοξη πορεία ενός γάμου μέσα στην κοινωνία μας. Σε μια κοινωνία της ελληνικής επικράτειας, που βεβαίως η θρησκεία, η ορθοδοξία μάλλον, είναι η επίσημος θρησκεία, χωρίς να θέλω να μειώσω τις άλλες θρησκείες οι οποίες υπάρχουν. Άλλωστε, τη θέση μου και τη γνώση μου τη γνωρίζετε πολύ χαρακτηριστικά. Είμαι πάρα πολύ ανοιχτός, με πολύ σεβασμό σε όλες τις ομολογίες που υπάρχουν στον τόπο μας. Εκείνο το οποίο ζητούμε όμως είναι να έχει τα ίσα αποτελέσματα, τα ίσα δικαιώματα μάλλον, η επίσημος θρησκεία με τις άλλες θρησκείες που υπάρχουν στην Ελλάδα. Σεβασμιότητα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και μάλιστα για ένα πρόσθετο λόγο, ότι μετά από 2 μέρες έχετε την επέτειο της εκλογής σας και τις 30 Απριλίου έχετε την επέτειο της χειροτονίας σας ως επίσκοπο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, της Εκκλησίας της Ελλάδος και ιδιαίτερα στην Ιερά Μητρόπολη Μεσογείας και Λαυριωτικής. Σας ευχόμαστε να είστε πολύχρονος, ευλογημένος, καλή δύναμη. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Ήταν μια πολύ μεγάλη ευλογία και ευλογημένη συγκυρία η παρουσία σας, αν και θα είναι πολύ σύντομη. Θα σας παρακαλέσουμε να ξαναέρθετε για να σας δείξουμε όντως την αληθινή φιλοξενία των Κρητών. Να πάμε και σε κάποια μέρη της Μητροπόλεως μας, να επισκεφτείτε αρκετά μέρη της Κρήτης. Θα σας παρακαλούμε λοιπόν να μας υποσχεθείτε ότι θα ξαναέρθετε. Και μάλιστα δεν είναι ανάγκη να σας βάλουμε να μιλήσετε σε τόσο ακροατήριο, παρά του ότι δεν θα σας αφήσουμε ήσυχο. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ για την παρουσία σας. Ευχόμαστε πολύ, η διακονία σας να είναι πολυετής, προς δόξαν Θεού, να είστε χαρούμενος και ευλογημένος και εσείς και η Μητρόπολη και όλα τα πνευματικά σας παιδιά, τα οποία όντως είναι εις του σώμα σας επιφορτισμένα. Εύχομαι και σε εσάς, αδελφοί μου, να είστε χαρούμενοι και ευλογημένοι, να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας. Πράγματι, η παρουσία σας ήταν πάρα πολύ αξιόλογη, διότι όντως θελήσατε να ακούσετε ένα λόγο, ο οποίος πράγματι έδωσε αυτή τη συγκυρία. Αρχικώς λέγαμε για να έρθει Τετάρτη να ομιλήσει. Τελικώς, οι ελεύθερες ώρες, πολύ δύσκολες και ελάχιστες σεβασμιωτά του, ήταν για σήμερα. Και έτσι ήρθε η ευλογημένη συγκυρία της σημερινής Ευαγγελικής Περικοπής. Ήταν μια ευλογημένη συγκυρία. Ευχόμεθα σε όλους καλή δύναμη, καλή αναστάσιμη πορεία. Να ευχηθώ βεβαίως το έντος ολίγο σε πάρα πολλά παιδιά τα οποία θα δώσουν εξετάσεις. Καλή δύναμη και καλή επιτυχία στις εξετάσεις τους, αλλά και ιδιαίτερα στα παιδιά τα οποία θα δώσουν εξετάσεις για ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά και σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον Σεβασμιότατο Ποιμενάρχη μας. Φτάσαμε στο τέλος της απόψινής βραδιάς. Σας ευχαριστούμε όλους σας.